Καλό μεσημέρι σε όλους. Τρόικα και σήμερα μαζί, λίγο μετά τις 12, μέχρι τις 2, πάντα στο Λίμπερο, εδώ σε 107,4. Θα πάμε μαζί για το επόμενο διωρό με ειδήσεις, με σχόλια, με ρεπορτάζ και φυσικά με ό,τι συμβαίνει στην αθλητική, κυρίως επικαιρότητα. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Τρίτη σήμερα, 8 του Σεπτέμβρη, και βεβαίως θα έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για το τι συμβαίνει στις ομαδάρες μας. Άρης ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Ηρακλής, Άρης ΠΑΟΚ, Ηρακλής ΠΑΟΚ, Άρης ΠΑΟΚ, Ηρακλής Άρης, και όπως θέλετε βάλτε τη σειρά, ανάλογα ποια είναι η αγαπημένη σας, και φυσικά ανάλογα ποια είναι και η επικαιρότητα, έτσι, γιατί δεν έχουμε και τις τρελές εξελίξεις, έχουμε όμως ζητήματα τα οποία προφανώς και θα μας απασχολήσουν και με τα γραφικά, έχουμε Λιμνιό, έχουμε Κολονία κτλ. Και φυσικά για τις υπόλοιπες ομάδες των Ηρακλή εξελίξεις, φεύγω, μένω, φεύγουμε, μείνε, πλήρωσε να μείνουμε εμείς κτλ. Και φυσικά έχουμε και τα μπασκετικά μας, όπου είναι δεδομένο ότι και εκεί θα έχουμε εξελίξεις. Έχουμε και φιλικό σήμερα, Περιστέρι Ηρακλής παίζει στις 2. Έχουμε και τις κινήσεις των άλλων ομάδων. Στον Άρη να δούμε τι θα γίνει με τα δελτία των παικτών, με τα μπαν. Η ομάδα είναι ολοκληρωμένη πάντως, έχει γίνει ομάδα και πιστεύουμε ότι θα παίξει. Έγινε γνωστός πριν από λίγο ο διαιτητής του αγώνα του Άρη με την Κόλος Κοβαλίβκα. Έτσι, έτσι λέγεται η ομάδα, δεν κάνουμε. Τι αντί, να αλλάξουμε όνομα. Λοιπόν, 31 ετών. Τι 31 ετών, ρε Χριστό. 31 ετών διαιτητής Ελβετός, Λιονέλ Τσούντι. Είναι ο διαιτητής για τον αγώνα του Άρη με την Κόλος Κοβαλίβκα. Τι 31 ετών. Γιος μου είναι δηλαδή αυτός. Ο νεαρός διαιτητής θα συρρήξει την αναμέτρηση με την Ουκρανική ομάδα στις 17 Σεπτεμβρίου για το δεύτερο προκριματικό αγώνα, του Europa League. Δεν έχει πολλές εμπειρίες από μεγάλες ευρωπαϊκές οργανώσεις, αφού είναι 31 ετών, ρε φίλε. Ακόμα λύκειο αυτός πήγαινε προχθές, που λέει ο λόγος. Και μέχρι στιγμής σε τέτοιο επίπεδο έχει 2 παρουσίες σε προκριματικά Europa League και Youth League. Φυσικά, τι θα έχει. Σε λίγο θα έχει και Junior League. Βοηθή θα είναι ο Ματίας Σμπρίσα, ο Πασκάλ Χίρτσελ και τέταρτος ο Αλεσάντρο Ντούντιτς. Όλοι, μάλλον όχι όλοι Ελβετοί, ο Ελβετός είναι ο πρώτος, ο Λιονέλ Τσούντι, λοιπόν, 31 ετών. Φοβερά πράγματα για τον Άρη, 31 ετών, ο διαιτητής, και του ΠΑΟΚ βέβαια, που είναι ο ίδιος με το προηγούμενο ΠΑΟΚ Μπεφίκα, δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν, να πούμε ότι πριν από λίγο έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Ζακαρί Μπουσέ, ο Γάλλος τερματοφύλακας, που είναι το νέο απόκτημα του Άρη. Και θα πέσουν βέβαια οι υπογραφές για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Θα περάσει τις απαραίτητες και αναμενόμενες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο διετούς διάρκειας, ο γίγαντας αυτός κάτω από τα goalpost. Χθες έγινε αυτό, σήμερα πέφτουν οι υπογραφές, έτσι. Λοιπόν, ο Μπουσέ, ο οποίος θα είναι το δίδυμο μαζί με τον Κουέστα κάτω από τα δοκάρια. Και μια που είπαμε για Άρη, να μείνουμε έτσι λίγο στο κεντρικό ευρωφόντο, γιατί σε λίγο θα πάμε και στον Στέργιο, τον Αναστασιάδη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ του Δικεφάλου του Βορρά. Όμως τώρα, μια που ξεκινήσαμε με Άρη, να πούμε ότι σαν σήμερα, βεβαίως θυμόμαστε όλη τη σημαντική ημέρα, είναι η είσοδος του Νίκου Γκάλη στο Hall of Fame. Η Κάη Άρης έκανε μια ανάρτηση σχετικά. 8 Σεπτεμβρίου του 2017 έγινε αυτό. Περάσαν ήδη 3 χρόνια, σαν χθες. Σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια, λέει, η ανάρτηση της Κάη Άρης, ο Νίκος Γκάλης πέρασε στο πάνθεο της ιστορίας του παγκοσμίου μπάσκετ με την ένταξή του στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame ως μέλος της τάξης του 2017. Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής όλων των εποχών βίωσε την υπέρτατη τιμή που μπορεί να απονεμηθεί σε έναν αθλητή του μπάσκετ. Στη διάρκεια ειδικής τελετής, η οποία έγινε στο Symphony Hall του Springfield της Μασαχουσέτης στις 8 Σεπτεμβρίου του 2017, είδε το όνομά του να μπαίνει εκεί που βρίσκονται αυτά των θρύλων του αθλήματος. Ο λόγος που εκφώνησε ανεβαίνοντας στο βήμα ήταν συγκλονιστικός, γεμάτο συνέστημα, και ανάγκασε όλους τους παρευρισκομένους, συγγνώμη, να τον χειροκροτήσουν, Στέργιο Αναστασιάδη, και νομίζω τον χειροκρότησες και εσύ, έτσι είναι. Τι. Ποιον, καλημέρα. Καλημέρα. Τον Νίκο Γκάλη. Εννοείται, εννοείται. Όχι, Κώστα. Εμείς μέσα να είπαμε με Νίκο Μπουντούρη. Ναι, τώρα ποιος Γκάλης που έκανε όλο επιθετικά φάουλ με το χέρι και δεν τα σφίζαν ποτέ. Δεν μιλάμε. Όλη η κοινωνία τα βλέπε. Ναι, τώρα. Μόνο οι διαιτητές κάνουν τα παγόνια. Ο Ζιχ που χόρευε πάνω στα τραπέζια με τα κασκόλ. Εντάξει, δεν μιλάμε, δεν μιλάμε. Τι γίνεται. Λοιπόν, καλά εσύ. Τι γίνεται τώρα. Έχουμε πολλά κιόλας. Πολλά, Πολλά, πολλά. Τι πολλά, Αριστεριό. Για πες ένα δηλαδή. Καταρχήν,
Το ότι ο Δημήτρης Λιμιός είναι το δεύτερο κρούσμα της εθνικής με κορονοϊό. Φοβερό. Εντάξει, το ότι φεύγει είναι δεδομένο για την κολονία. Με τον ΠΑΟΚ να βάζει αυτά που λέγαμε και χθες, 3 εκατομμύρια στα ταμεία του, να παίρνει και ο Ατρόμητος σε ένα καλό ποσό της τάξης των 300.000. Ο Δημήτρης Λιμιός να παίρνει ένα συμβόλαιο με αρκετά έτσι μηδενικά, 700.000 το χρόνο, για 4 χρόνια μάλλον. Μια χαρά, 4? Νομίζω, ναι. Ωραίο. Εντάξει, 22 χρονών είναι. Σου λέει η κολονία μπορεί να έχει ακόμα πιο μεγάλη βελτίωση και γενικότερα εξέλιξη, γιατί να μην τον δέσω με ένα μεγάλο συμβόλαιο. Σωστό. Εντάξει, θα πάρει και πάω και ένα 15%. Το θέμα τώρα είναι ότι η άτυχη στιγμή για τον Λιμιό μετά τον Τζιμίκα σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό, ελπίζω στον ΠΑΟΚ να μην επηρεάσει το μάτς της πρεμιέρας, γιατί εντάξει έχουν κάνει τα τεστ του ΠΑΟΚ οι διεθνείς και είναι όλα αρνητικά, αλλά θα πρέπει να ξανακάνουν τεστ. Και αν είναι και το δεύτερο δείγμα αρνητικό, τότε θα υπολογίζονται κανονικά από τον Αμπέλ Φερέιρα για το μάτς της Παρασκευής. Αυτό με τα τεστ πάντως, πω και τα κρούσματα τώρα αρχίζει και γίνεται λίγο ιστορία πολύ ανησυχητική. Κοίταξε ότι θα το δούμε μπροστά μας στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, φαντάζομαι όταν με το καλό ξεκινήσει, είναι δεδομένο, εντάξει. Ναι, τι. Φαίνεται. Και νομίζω ότι και παίκτες θα χάσουν και παιχνίδια λόγω της ιστορίας, λογικά. Ναι. Στον ΠΑΟΚ, ελπίζω στον ΠΑΟΚ ότι το θέμα θα παραμείνει μόνο στο Λιμιό, περαστικά να το πούμε. Εντάξει, είπαμε Κώστα, οι αθλητές δεν έχουν θέμα, απλά είναι λίγο ταλαιπωρία να είσαι σε καραντίνα και οτιδήποτε άλλο. Και φαντάζομαι το τελευταίο που ήθελε ο Δημήτρης Λιμιός λίγο πριν ταξιδέψει σε κορονοϊό. Ναι, τώρα τι κάντε μια είναι αυτή. Να έχει κορονοϊό. Δηλαδή εκεί που ετοίμασε βαλίτσες, τον πήραν τηλέφωνο από την Εθνική και τον είπαν ότι το τεστ βγήκε θετικό. Το θέμα είναι να μην έχει κολλήσει ο Γιαννούλης, ο Πασχαλάκης, ο Μιχαηλίδης και ο Τζόλης. Και ενώ βάζει γκολ με την Εθνική, κάνει μεταγραφή, έρχεται κορονοϊός. Δηλαδή ποιος τον μάτιαξε. Αφού πήγαν και πέσανε όλοι πάνω τώρα για να τους χαρούν. Αφήσει το παιδί ήσυχο. Όχι, ναι. Σωστό. Ένα γκολ με το Κόσοβο έβαλε. Δεν έβαλε ναι. Το διάλογο του τελικό. Δεν έβαλε. Αφήσει τον εκεί, εντάξει. Πέσα πάνω του. Και έγινε δουλειά. Εντάξει. Αυτό που αφορά τον ΠΑΟΚ, φυσικά είπαμε περαστικά στο Δημήτρη, είναι να μην έχουμε και άλλο κρούσμα εντός του ΠΑΟΚ που θα επηρεάσει τα σχέδια του Φερέιρα για το μάτς της Παρασκευής σε πρώτη φάση. Ναι. Και επειδή είναι πολύ κοντινό και το παιχνίδι με την Μπενφίκα, 4 μέρες μετά, την επόμενη Τρίτη, είναι λογικό να υπάρχει μια μικρή ανησυχία. Δηλαδή, και αν για τον Πασχαλάκη δεν είναι βασικός, αλλά και πάλι δεν μπορείς να πεις εντάξει, γιατί πρέπει να υπάρχει ένα θεματοφύλακας έμπειρος πίσω από τον Ζίβκοβιτς σε αυτούς τους δύο αγώνες. Όταν είναι μέσα και ο Γιαννούλης, ακόμα και ο Τζόλης που ξέρουμε πόσο απαραίτητη είναι για τον ΠΑΟΚ, καλό θα είναι να βγουν αρνητικά και τα δεύτερα τεστ και να συνεχίσει ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του. Αυτά για τον Λιμιό. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο σχέση με χτες. Τελειωμένη θα πρέπει να θεωρείται η μεταγραφή του στην κολονία. Ναι. Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ χάνει έναν δεξί εξτρέμ που ξεκίνησε φέτος σαν δεξί μπαχάφ σε αυτό το σχηματισμό του Αμπέλ Φερέιρα, και κατευθείαν ο ΠΑΟΚ, όπως όλα δείχνουν, ενεργοποιεί τη συμφωνία με τον Σαΐντι Γιάνκο, τον 24χρονο Ελβετό. Ναι. Άμεση αντικατάσταση. Εδώ βέβαια προκύπτει, τα λέγαμε χθες το απόγευμα και με τον Σταύρο Κόλκα, προκύπτει ένα θέμα τι θα γίνει με το Μάτος, γιατί υπάρχει ο Ροντρίγκο Σουάρες. Λογικά θα υπάρχει και ο Γιάνκο. Ο Μάτος σαν τρίτος δεν νομίζω να υπάρχει χώρο. Και όπως αναφέρουμε και στο ΠΑΟΚ 24, υπήρξε ραντεβού με το Ρέμπε, με τον Μάτος να λέει ουσιαστικά στο Γερμανό ότι αν δεν υπολογίζει η ομάδα, να αποχωρήσω φιλικά, εντάξει, και να δω τι θα κάνω στην καριέρα μου. Πάντως, να παραμείνει στην ομάδα και ο Μάτος και ο Ροντρίγκο και να έρθει και ο Γιάνκο, μου φαίνεται λίγο δύσκολο, Κώστα. Αποφασίστε. Μάλλον θα αποχαιρετήσει και ο Μάτος. Ένα ακόμα παιδί που συνδύασε το όνομά του με τους τίτλους και την αναγέννηση του ΠΑΟΚ στην εποχή Σαββίδη. Τον καθαρίσατε και αυτόν δηλαδή. Τον καθαρίσαμε, εντάξει. Έκρινε η ομάδα ότι από τη στιγμή που και ο Μάτος ανανέωσε. Που έχει το δικαίωμα
δεν αρκέστηκε στην αυτόματη ανανέωση του συμβολαίου του βάσει των περισσότερων συμμετοχών, αλλά ζήτησε να γίνει νέα συμφωνία για δύο χρόνια συμβόλαιο. Εντάξει, δεν λέω ότι αυτός είναι ο λόγος που ενδεχομένως είναι να αποχωρήσει ο Μάτος, αλλά εντάξει, έδειξε και ο Μάτος λίγο ότι θέλει να διασφαλιστεί περισσότερο. Ο ΠΑΟΚ έχει περάσει σε μια εποχή που το βλέπει λίγο πιο ψυχρά το όλο θέμα. Δηλαδή αφήνει στην άκρη συναισθηματισμούς και οτιδήποτε άλλο και προσφορά του κάθε παίκτη, γιατί όντως και ο Μάτος προσφέρε πολλά. Και πάει σε μια τακτική με περισσότερη λογική μέσα και ορθολογιστικό σκεπτικό να στρώσει και το budget και το roster κτλ. Εγώ αυτό που έχω να πω και το έλεγα επίσης χθες, Κώστα, και ισχύει για όλες τις ομάδες, είναι να μην βγάζουμε τόση κακία χωρίς λόγο σε παιδιά που φεύγουν. Καλά, δηλαδή, το κλασικό είναι αυτό. Ναι, όποιος φεύγει χωρίς μετά. Όλοι λένε όχι, ευτυχώς και ουφ και αυτά. Δηλαδή, για μένα είναι τραγικό να διαβάζει ένας φίλος του ΠΑΟΚ την είδηση ότι ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στο Σαϊντί Γιάνκο. Δεν το ξέρω καθόλου πραγματικά, μόνο από τα βίντεο από χθες. Ναι. Και να είναι η πρώτη αντίδραση: ευχαριστούμε το Μάτος και στο καλό και τον Πάολο Δρόμιο. Δηλαδή, υπάρχει μια ανθρωποφαγία, εντάξει, και στον ΠΑΟΚ τουλάχιστον. Καλά, φυσικά. Και, και για το Μάτος και για το Μαωρίσιο και για τον Βιερίνια και για το Λιμιό ακόμα. Δηλαδή, ένα παιδί, κοίταξε. Ένα παιδί που δικαιώματα δεν έδωσε στα χρόνια που είναι στον ΠΑΟΚ. Ναι. Αμφισβήτητο και δεν επιδέχεται καμία έτσι αμφισβήτησης. Αυτό που είχε να δώσει το έδωσε. Το ότι ο Λιμιός δεν εξελίχθηκε σε Ρόμπεν, εντάξει, δεν είναι θέμα του Λιμιού. Να υπάρχει αυτή έτσι η κακία στο καλό και θα σε πάω εγώ στην κολονία και το ξεπορτωθήκαμε. Πραγματικά εγώ δεν το καταλαβαίνω. Εντάξει, τέλος πάντων, έχουμε ξαναπεί Κώστα και μαζί ότι είναι θέμα κοινωνικό και όχι θέμα του ΠΑΟΚ, του Ηρακλή, του Άρη. Δηλαδή υπάρχει λίγο περισσότερη οργή στην κοινωνία από ό,τι πρέπει κανονικά. Καλά. Και δεν ξέρω τι άλλο. Όχι ότι αυτοί που τώρα βρίζουν και τους στέλνουν πακέτο δώσαν, ας πούμε, δύο double και κύπελα κτλ. Έτσι. Τα μηδενίσαμε όλα. Όχι. Τα ακυρώσαμε όλα. Γιατί, ναι. Τα ξεχάσαμε όλα. Ειδικά το παράδειγμα του Βιερίνια είναι το πλέον ενδεικτικό, εντάξει. Ο τελειωμένος σηκωθήκε. Κοίταξε. Που πήρε μια ομάδα, συμφωνώ, μόνο του Βιερίνια. Συμφωνώ. Και μόνο που ένα πρωτάθλημα, εντάξει. Σε αυτή την περίπτωση όμως, Τέργιο, εγώ πιστεύω ότι και ο Αντρέ δεν το χειρίστηκε καλά το θέμα. Δεν το χειρίστηκε, συμφωνούμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να τον βάλουμε απέναντι και να τον ισοπεδώσουμε. Η προσφορά είναι προσφορά, Κώστα. Για όλους τους ανθρώπους ισχύει και για όλους τους εργαζομένους. Δηλαδή, ξεχνάνε ορισμένοι το πρωτάθλημα το πόσο κομβικό ήταν ο Βιερίνια, ξεχνάνε το κύπελο το πρώτο με το απίστευτο φάουλ που έβαλε μπροστά τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό στάδιο. Τα σβήνουμε όλα και πάμε τελειωμένος και σηκωφύγει και εμείς εντάξει. Τέλος πάντων, είναι και λίγο νομίζω θέμα της σιγουριάς που έχουν ορισμένοι ότι επειδή υπάρχει ο Ιβάν Σαββίδης θα φέρει καλύτερους. Εντάξει, είναι και έτσι, λίγο ναι, θέμα είναι αυτό, είναι αυτό. Νεοπλουτισμού νομίζω. Έπαρσης. Η έπαρση, ναι. Τα λεφτά φέρουν την έπαρση. Γιατί κάποτε έναν Βερόν που ήταν σαν τη Μίγα μέσα στο γάλα σε μια σημεία χρονιά που ποιότητα δεν έλεγε πουθενά, τον είχαμε σαν κόριο φθαρμού. Από το Βερόν, το κουάστη Παθιά Βερόν. Ή τον Τζιρίλο, ή οκ. Η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη λίγο και το ότι ο ΠΑΟΚ έχει κατακτήσει τίτλους τα τελευταία χρόνια έχει κάνει ορισμένους να πιστέψουν ότι εντάξει, ας φύγει και ο Βιερίνη, ας φύγει και ο Μάτος, ας φύγει και ο Μαωρίσιο, να φύγει και ο Λιμιός, να φύγει και ο Γιαννούλης, δεν τρέχει και τίποτα. Εμείς θα κάνουμε καλύτερη ομάδα. Μακάρι να γίνει, εγώ δεν είμαι αντίθετος. Υπενθυμίζω κάθε φορά ότι η Γιουβέντους είχε φτάσει στο σημείο να δείξει την πόρτα της εξόδου στον Ντελ Πιέρο, όταν άρχισε να τον παίρνει κάτω βόλτα και να μην είναι βασικός, αλλά να δίνει από τον πάγκο εκείνη τη χρονιά, την τελευταία του στη Γιούβε, 8-9 γκολ από τον πάγκο. Και όμως του είπε ο Ανιέλη, θέλουμε να κάνουμε κάτι άλλο, ευχαριστούμε πολύ, θα τα πούμε σε 2-3 χρόνια όταν τελειώσει την καριέρα σου. Δεν είναι κακό δηλαδή. Okay. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η ιστορία με τον Μάτος, από εκεί ξεκινήσαμε. Είναι η μέρα ανακοινώσεων για τον Ζίβκοβιτς, δηλαδή ενδεχομένως και πριν το τέλος της εκπομπής να ανακοινωθεί ο Σέρβος. Σημαντική προσθήκη. Καλός παίκτης και οι πληροφορίες λένε ότι τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων και γενικότερα της κατάστασής του δεν είναι και τόσο αποθαρρυντικά, δηλαδή είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Όχι σε ιδανική, αλλά σε κατάσταση που ενδεχομένως και να βάλει τον εαυτό του στην εξίσωση για το μάτς με την Μπενφίκα. Αυτό μαθαίνω εγώ. Καλό θα είναι. Γιατί
Το ξαναλέω ότι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, γενικότερα ο αθλητισμός, είναι γεμάτο από ιστορίες που πρώην ποδοσφαιριστές τιμώρησαν την πρώην τους ομάδα. Εντάξει, όλοι ξέρουμε πάρα πολλές ιστορίες. Μπορεί να γίνει και αυτό. Ένα καλό σενάριο για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή να είναι ο Ζίκοβιτς κομβικός στο παιχνίδι με την Μπενφίκα. Να είναι γραμμένο στη μοίρα του. Ναι. Μπορεί και όχι βέβαια. Μπορεί και όχι, κάλλιστα. Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί και ο Ζίκοβιτς. Είπαμε για τον Ελβετό, τον δεξιό Μπαχάφ, που έρχεται για να αναπληρώσει το κενό που αφήνει η αποχώρηση, η πώληση μάλλον, του Δημήτρη Λιμιού. Εντάξει, υπάρχει και το ενδιαφέρον για τον Νίλσεν Περέιρα, 21 χρονών, Νορβηγός από χθες, από τη Viking, και εκεί ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά, να δώσει στη Viking 700.000 ευρώ για τον νεαρό ποδοσφαιριστή, ο οποίος έρχεται ως backup του Γιαννούλη και όχι να αντικαταστήσει τον Γιαννούλη. Άρα μέχρι νεοτέρας ο ΠΑΟΚ θα πορευτεί με Γιαννούλη και τον Νίλσεν Περέιρα, εφόσον πάνε όλα μέχρι το τέλος. Αν παραχωρηθεί ο Γιαννούλης, θα αποκτηθεί άλλος αριστερός back. Δηλαδή ο νεαρός δεν προορίζεται για βασικός, ο Περέιρα. Ναι. Για να τα ξεκαθαρίζουμε. Εντάξει. Τελικά περίμενε ο ΠΑΟΚ να περάσει στην επόμενη φάση για να κάνει οι μαζεμένες μεταγραφές προφανώς, ε? Προφανώς, ναι. Ή τις είχε έτοιμες, ας πούμε, και τις προχώρησε. Τις είχε έτοιμες, αλλά είπαμε είναι δούμε και λαβίν. Έπρεπε να πουλήσει ο ΠΑΟΚ, να βιάσει το ρόστερ, να φύγουν μεγάλα συμβόλαια για να αρχίσει να αγοράζει ποδοσφαιριστές ή να συμφωνεί μαζί τους. Εντάξει, και ήταν δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κινηθεί σε αγορά με 3-4 εκατομμύρια ευρώ. Θα πάει σε αγορά, όπως έδωσε για τον Ινούα, γύρω στους 800.000 ευρώ. Για τον Νίλσεν περίπου 700.000 ευρώ. Εκεί θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ. Απλώς αφήνω Κώστα ένα παράθυρο, εάν γίνει το όνειρο πραγματικότητα και ο ΠΑΟΚ βρεθεί στους ομίλους του Champions League, εκεί νομίζω στο παραπέντε θα γίνουν μία-δύο μεγάλες κινήσεις. Δηλαδή όταν είσαι στους ομίλους σου δίνει 15 εκατομμύρια με το καλημέρα. Δηλαδή περνάς από τα play-off και το ίδιο βράδυ έχεις λογαριασμό που λέει ο λόγος 15 εκατομμύρια ευρώ. Μια χαρά. Προφανώς θα υπάρχουν και μπόνους από χορηγούς κτλ. Άρα εκεί ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει μία-δύο μεγάλες κινήσεις, γιατί αν μπεις στο μαγικό κόσμο του Champions League, στους ομίλους, πρέπει να έχεις λίγο καλύτερο ρόστερ. Και θα χρειαστούν έτσι ένα-δύο πραγματάκια, αν θέλεις να κάνεις μια αξιοπρεπή πορεία. Τέλος πάντων, έχουμε δρόμο μέχρι τότε. Ας περάσει η ομάδα την Μπενφίκα, που μόνο εύκολο δεν είναι. Υπάρχει στο ΠΑΟΚ 24 ρεπορτάζ και για τον Πασχαλάκη, προκύπτει ενδιαφέρον από Ιταλία. Να δούμε αν θα έρθει πρόταση ή όχι για τον Πασχαλάκη. Εάν έρθει πρόταση και είναι ικανοποιητική, ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει και τερματοφύλακα. Και τερματοφύλακα. Θα ακούσουμε φυσικά ο Ανώριμος, ο Λαθέρο Πασχαλάκης στο ΠΑΟΚ αεροδρόμιο. Καλά, εννοείται. Εντάξει. Ξεχνάμε τη συμβολή του Πασχαλάκη στο πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ και πόσους βαθμούς έδωσε και στο Καραϊσκάκη και στο Κλειάνης Βικελίδης. Οκ, μερικοί έχουν μείνει στα λάθη που έκανε στο μάτς με την Μπενφίκα πριν από δύο χρόνια και ξεχνάμε όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει. Είπαμε, το να ισοπεδώνεις γενικότερα ανθρώπους δεν είναι ότι καλύτερο. Οκ, ευτυχώς είναι λίγοι αυτοί. Απλά κάνουν περισσότερο θόρυβο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι υποδιαμόρφωση. Θα υπάρχουν κι άλλες αποχωρήσεις. Δεν είναι και λίγες οι αλλαγές πάντως στο έργο, έτσι είναι? Όχι, πολλές είναι. Και η χρονιά αρχίζει τώρα εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, βασικά άρχισε, αλλά τώρα αρχίζει και το πρωτάθλημα, δηλαδή δεν υπάρχει χρόνος προσαρμογής. Πρέπει αυτοί κατευθείαν να μπολιαστούν. Κοίταξα, ακόμα δεν έχει αλλάξει η ομάδα. Δηλαδή, μα θα αλλάξει εδώ, μας είπες τέσσερις παίκτες. Ζίβκοβιτς, Περέιρα, Νίλσον, πώς το λένε, Σαΐν. Ας περιμένουμε λίγο να τελειώσουν οι κινήσεις. Εντάξει, τώρα που μιλάμε, Κώστα, είναι ο Σβάμπ, είναι και ο Νενιούα. Και κανείς άλλος. Και ο Ζίβκοβιτς που είναι το θέμα τυπικό, εντάξει, δεν είναι, πρέπει να μιλάμε αν θα κλείσει ή όχι. Έχει συμφωνήσει ο ποδοσφαιριστής, απλά φαντάζομαι ότι ετοιμάζεται το βίντεο της παρουσίασής του. Εντάξει, και γι' αυτό υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Αλλιώς θα είχε ανακοινωθεί ήδη ο Ζίβκοβιτς. Εντάξει. Το βίντεο περιμένουμε δηλαδή? Το βίντεο περιμένουμε, ναι. Έτσι και τα έκανα εγώ αυτά. Έχουν υπάρξει καλά βίντεο, είναι η αλήθεια. Άλλα λιγότερο καλά, απλά έτσι συμπαθητικά. Νομίζω θέλουν να κάνουν κάτι καλό στον ΠΑΟΚ για τον Ζίβκοβιτς, γιατί νομίζω θα έχει και αντίκτυπο έτσι, τουλάχιστον στην Πορτογαλία. Εντάξει, δεν είναι ο Ζίβκοβιτς ένας παίκτης της σειράς. Θα γίνει ένας ψηλοντόρος
Αν και το βίντεο είναι καλό. Τώρα, καλά, αυτά τώρα είναι για... Εντάξει, είναι η φιλοσοφία του ΠΑΟΚ, έτσι έχει αποφασίσει να παρουσιάζει τους προσβεστές. Εγώ θα ήθελα πολύ να υπάρχει μια καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Ναι. Να του κάνεις δύο ερωτήσεις, τρεις, να τον δεις, να έχει αυτός μια επαφή, είτε για προσφεριστή, είτε για αθλητικό διευθυντή όπως είναι ο Ρέμπε. Εντάξει, απλώς, τώρα αυτή την περίοδο είναι και ο κορονοϊός στη μέση, αλλά μιλάω και τα προηγούμενα χρόνια, ο ΠΑΟΚ έχει επιλέξει αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, βιντεάκι μέσω του site του ΠΑΟΚ και την ανακοίνωση. Έχουν τελειώσει δηλαδή οι παρουσιάσεις. Και λόγω του κορονοϊού, ας πούμε, μπορείς να πατήσεις και εκεί, ας πούμε, και να πεις. Ένα παραπάνω τώρα είναι δικαιολογημένο, εντάξει, δεν το συζητάω. Δηλαδή, καλώς πράττει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και η παρουσίαση του ΡΕΜΠΕ θα γίνει μέσω της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αφού στείλουμε ερωτήσεις. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Αφού στείλουμε ερωτήσεις. Ναι. Θα γίνει ουσιαστικά, εντάξει, θα γίνει πιο ασφαλής η συνέντευξη τύπου του ΡΕΜΠΕ. Γιατί δεν την κάνει διαδικτυακά online? Και πώς θα συνδεθούν 15, 20, 30 άτομα? Με Skype. Πολύ εύκολο. Με Zoom. Πάρα πολύ εύκολο. Μπορεί να μην ξέρουν το... Όχι μισοί. Ορισμένοι μπορεί να μην ξέρουν και το Skype. Τι είναι το Skype? Καλά, ορισμένοι δεν ξέρουν και μπάλα, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Εύκολο είναι. Πατάς τον, πατάς τον κωδικό και βγαίνεις. Και... Καλά, ναι. Πατάς τον κωδικό. Και μπορεί να το κάνει δημόσιο αυτό. Α, για κάτσε να το κάνω στον Ηρακλή αυτό. Τέλος πάντων, είναι το ρόστερ υποδιαμόρφωση. Θα υπάρχουν και άλλες αλλαγές. Το έκανα βασικά ήδη. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τον Πέλκα. Ή θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του ή θα απολυθεί και αυτός. Η ίδια κατηγορία είναι και ο ΑΚΠΟΜ. Το συμβόλαιό του λύγει το επόμενο καλοκαίρι. Ή θα ανανεωθεί τις επόμενες εβδομάδες το συμβόλαιό του ή θα απολυθεί και αυτός. Ένας θα φεύγει, ένας θα έρχεται. Εντάξει. Άρα είναι δικαιολογημένο, είναι δικαιολογημένο το χιουμοριστικό σκίτσο που ανέβασε συνάδελφος, που δείχνει κάποιον με 4 τηλέφωνα στα αυτιά. Το ρεπορτάζ σε αυτές τις μέρες πρέπει να είναι πολυσχηδές, έχω την εντύπωση. Έτσι. Ναι, όντως. Δηλαδή ο ένας πωλείται, ο άλλος έρχεται, ο άλλος ανακοινώνεται, η ομάδα παίζει, ο παίκτης έκλεισε, ο άλλος δεν κλείνει, ο Λιμνιός φεύγει. Και 17 διαφορετικά θέματα. Βέβαια, όταν υπάρχουν τόσες αλλαγές, το ξέρεις και εσύ Κώστα, πρέπει να γίνει περισσότερη προσπάθεια για να δέσουν όλοι αυτοί μαζί. Ναι. Εντάξει, νομίζω πάντα υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος σε οποιαδήποτε ομάδα έτσι που κάνει πρωταθλητισμό όταν αλλάζει πολλά κομμάτια. Αλλά θυμίζω ότι στον ΠΑΟΚ δεν μιλάμε για ριζική ανανέωση. Μιλάμε για μερική ανανέωση και πάει ο ΠΑΟΚ σε μια ομάδα που θα είναι πιο αθλητική, οι παίκτες θα είναι πιο νεαροί σε ηλικία. Εντάξει, και να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Εγώ καταλαβαίνω πάντως ότι αυτό που γίνεται κάνει γκέλ στον κόσμο, ναι, σε πρώτη φάση. Αλλά έχω μάθει ότι πρέπει να περιμένουμε στο γήπεδο για να δούμε τα αποτελέσματα. Δηλαδή δεν μπορώ να πω εγώ για τον Σάιντ Τζάκο για παράδειγμα, εννοείται, ότι έρχεται ο κλόνος του Καφού. Όχι, oh, μαναμάν. Εντάξει, μπορεί το παιδί να αποδειχτεί καλύτερος και του Μάτος. Μπορεί να μην κολλήσει όμως. Άρα λοιπόν, εντάξει, δεν υπάρχει ούτε απογοήτευση ούτε ενθουσιασμός. Εγώ κάπου στη μέση είμαι. Αλλά δεν μπορούμε να μην καταγράψουμε την αλλαγή στη φιλοσοφία στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και είναι απόλυτα σωστό αυτό που γίνεται. Το ανέλησε ωραία και ο Σταύρος εχθές. Στα προηγούμενα χρόνια, Κώστα, υπήρχε μια κλίμακα με 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο. Η δεύτερη κλίμακα ήταν από 800.000 μέχρι 1,2. Ναι. Και η τρίτη κλίμακα ήταν 600-700.000. Δηλαδή αυτός που έπαιρνε 600 μπορεί να ένιωθε και αντικειμένος, ας πούμε. Ναι, στο ελληνικό πρωτάθλημα και στον ΠΑΟΚ τώρα. Ήταν τα χρήματα εντελώς παράλογα. Εντάξει. Αλλά για να το κλείσουμε, πάμε λίγο στα αγωνιστικά. Για μένα υπάρχει εκκρεμότητα και με τον Ελ Καντουρί. Μια παρένθεση. Η Μπενφίκα πάει να πάρει το Σεμέδο. Το παλεύει, ναι, και ο Ολυμπιακός θέλει παραπάνω χρήματα. Ναι, καλά, μας έπεισε. Ναι. Νομίζω ότι και ο Σεμέδο θα αποχωρήσει. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει. Γράφει η Αμπόλα ότι οι διαπραγματεύσεις δεν είναι εύκολες, αλλά είναι σε καλό επίπεδο μετά τη μεταγραφή του Πέπε στον Ολυμπιακό από την Κιμαράες, ο οποίος ανήκει κατά το ίμιση στην Μπενφίκα. Άκου τώρα τι πάει να γίνει. Η πρώτη πρόταση των αετών ήταν να μειωθεί το χρέος για τις μεταγραφές του Πέπε και του Ζωάο Καρβάλιο στην Νότιχαμ Φόρεστ, μια και ο Βαγγέλης Μαρινάκης πρέπει να πληρώσει άλλα 6 εκατομμύρια ευρώ. Κάτι τέτοιο όμως απορρίφθηκε από τον Ολυμπιακό.
Ο Ολυμπιακός ζητάει 12 για το Σεμέδο, αλλά η Μπενφίκα δεν είναι διατεθειμένη να πάει πάνω από τα 7. Πω, τι deal είναι αυτά ρε φίλε. Εντάξει, μπλέκονται εκεί ομάδες, μάνατζερ, είναι άλλος ο κόσμος. Κάτι στο οποίο ο ΠΑΟΚ δεν έχει πει ακόμα σε αυτόν τον κόσμο. Άρα η Μπενφίκα αναγνωρίζει ότι έχει πρόβλημα στην άμυνα. Τι, αφού πάει να πάρει τώρα παίκτη και τον θέλει λέει οπωσδήποτε ο Ζεζούς για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω είναι λίγο υπερβολικό αυτό που γράφεται. Έτσι γράφεται. Τον θέλει οπωσδήποτε και τον πας με τον ΠΑΟΚ. Μια χαρά είναι και η Μπενφίκα στην άμυνα. Εγώ καταλαβαίνω ότι θέλει να έχει μεγαλύτερο βάθος και στην άμυνα, γιατί έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι της Μπενφίκα να κάνουν μια πορεία στο Champions League, να πάρουν και το πρωτάθλημα Πορτογαλίας, άρα θα χρειαστεί περισσότερους καλούς παίκτες ο Ζεσούς. Δεν νομίζω ότι ο Σεμέδος δηλαδή θα έρθει για να πάρει φανέλα βασικού κατευθείαν κτλ. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση για τα λίγα που παρακολουθώ το ρεπορτάζ των Πορτογάλων. Το τελευταίο. Ναι. Το παιχνίδι που το δείχνει την Παρασκευή. Το δείχνει. Το παιχνίδι την Παρασκευή. Η Νόβα. Θα δούμε. Υπάρχει... Δεν υπάρχει ανακοίνωση. Ρωτάει ο κόσμος τώρα, γι' αυτό σου λέω. Για το τελικό deal δεν υπάρχει ανακοίνωση. Άρα και μέχρι να βγει η ανακοίνωση, το μάθα μεταδοθεί από το ΠΑΟΚ TV. Από το ΠΑΟΚ TV. Αν υπάρχει ανακοίνωση σήμερα, αύριο, μεθαύριο, το μάθα μεταδοθεί από την Νόβα και όπως έχουμε αναφέρει και στο ΠΑΟΚ 24, γίνονται κουβέντες στο όλο πακέτο να είναι και το ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Γιατί ασφαλώς και η Νόβα θέλει και αυτό. Εννοείται. Στέργιο, έχουμε να πούμε και άλλα πολλά. Να σε αφήσω να πάμε σε διαφημίσεις και να τα ξαναπούμε ή να κλείσουμε εδώ. Τι θέλεις. Όπως θέλεις, εγώ εδώ είμαι. Εσύ εδώ είσαι, αλλά έχουμε υλικό, έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα. Έχουμε, ναι, έχουμε. Έχουμε. Ωραία. Άρα πάμε να ακούσουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε 2 λεπτά σε ξαναπαίρνουμε για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Στέργιο Αναστασιάδη εκ πρώτης δόσεως. Πάμε να ακούσουμε φίλες και φίλοι διαφημίσεις για 1 λεπτάκι μόνο. Και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε, συνεχίζουμε και συνεχίζουμε από εκεί που αφήσαμε το πρώτο ημίωρο. Με Στέργιο Αναστασιάδη στην τηλεφωνική γραμμή να μας δίνει το ρεπορτάζ. Στέργιο, how are you? Έλα, Κωστέ. Λοιπόν, είχαμε αφήσει το αγωνιστικό. Είπαμε για τα μεταγραφικά, είπαμε και για το Σεμέδο, για την Μπενφίκα, είπαμε για τον έναν, είπαμε για τον άλλον. Δεν έχουμε ακόμη το βίντεο για την ανακοίνωση. Έτσι. Άρα πάμε έχουμε στα. Το βίντεο, όμως, έχουμε το βίντεο από τα highlight. Χθεσινού πάω κάτω, Παλατάκι. Πω, ομαδάρα. Βελτιωμένη ομάδα, Ομαδάρα. Έχασε μόνο με 6 πόντους, χωρίς Μαργαρίδη, χωρίς Μήτρου Λόγκ. Ναι, και οι άλλοι δεν παίζανε 7 παίκτες, αλλά δεν έχει σημασία. Υγεία πάνω απ' όλα. Ο Ματσιούλης δεν έπαιζε και όντως δεν παίζανε. Λοιπόν. Ο Λοντζέσκι δεν έπαιζε, ο Ματσιούλης δεν έπαιζε, ο ένας δεν έπαιζε, ο άλλος δεν έπαιζε, αλλά δεν έχει σημασία. Όλοι αυτοί δεν κάνουν ένα Μαργαρίδη και ένα Μήτρου Λόγκ. Έτσι. Όλοι αυτοί που είπες. Έτσι. Για το Σέρβο που έλεγες, υπάρχει άθρο στη Σερβία που λέει ότι ο Σέρβος βρήκε ένα νέο μέρος κάτω από τον ήλιο. Το λιμάνι του. Για 2 χρόνια θα είναι η συμφωνία και το ποσό έτσι του συμβολέου του θα είναι πολύ πιο μειωμένο σε σχέση με αυτό που έπαιρνε από την Μπενφίκα. Πάντως εντάξει, 1,8 πήρε Κώστα για να λύσει το συμβόλαιο με την Μπενφίκα ο Ζίβκοβιτς από την Μπενφίκα. Το λέει καλό ποσό, άρα έχει την δυνατότητα να ρίξει και λίγο τις απαιτήσεις του σε ό,τι αφορά τα χρήματα που θα πάρει από τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Μια χαρά. Αυτές είναι ωραίες συμφωνίες για τους ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, μαζεύονται σιγά σιγά οι ποδοσφαιριστές. Το καλό μέσα σε όλα αυτά είναι ότι δεν έχει προκύψει κανένα πρόβλημα τραυματισμού από τους αγώνες του Nation League ή ακόμα και τους αγώνες των Ελπίδων. Άρα επιστρέφουν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Αστερίσκος αυτό που έλεγα νωρίτερα για τα τεστ κορονοϊού, ελπίζουν στον ΠΑΟΚ ότι δεν θα υπάρξει κανένα άλλο. Πάντως τα νέα φυσικά για το κρούσμα στο Λιμνιό έχουν φτάσει και στη Γερμανία. Μιλώντας στην Bild, ο αθλητικός διευθυντής της κολονίας Horst Held τόνισε ότι έχουμε έτσι συμφωνία με τον ΠΑΟΚ. Στην ηλικία των 22 ο παίκτης έχει ήδη πολλή εμπειρία στο χώρο και η εξέλιξή του δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Ωστόσο δεν θα είναι σε θέση να ολοκληρώσει τις ιατρικές εξετάσεις την Τρίτη. Ναι. Όπως ήταν προγραμματισμένο. Γιατί είπαμε ότι θα πετούσε για κολονία αυτή την ώρα ή μπορεί να έχει ήδη φτάσει ο Λιμνιός. Αν δεν ήταν άτυχος με τον κορονοϊό. Εντάξει. Ασφαλώς και δεν υπολογίζεται ο Λιμνιός για το παιχνίδι και με τη Λάρισα και με την Μπενφίκα. Βασικά με την Μπενφίκα είναι το θέμα που καίει.
Όχι ότι η Λάρισα θα είναι εύκολος αντίπαλος, αλλά όπως και να το κάνουμε, έχει πολύ λιγότερη ποιότητα από αυτή του ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν, και με δεδομένου ότι είναι στα πίτσο ο Ροντρίγκο Σοάρες, επιστρατεύεται ο Μάτος και για το μάτς της Παρασκευής, στις 8.30 θυμίζω, ΠΑΟΚ ΑΕΛ στην Τούμπα. Διπλό. Και για το μάτς της επόμενης Τρίτης, με την Μπενφίκα 15 του Σεπτέμβρη. Δεν νομίζω ότι ο Ελβετός και σήμερα να έρθει, ο Γιάνκο θα είναι τόσο σε καλή κατάσταση και τόσο θα προσαρμοστεί ώστε να υπολογίζεται για τα δύο αυτά παιχνίδια. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό που ο ΠΑΟΚ, παρά τον τραυματισμό του Ροντρίγκο και παρά την πώληση του Λιμνιού, έχει ένα παίκτη όπως ο Λέο Μάτος για τα δύο αυτά παιχνίδια και βλέπουμε. Η προσοχή σίγουρα είναι στραμμένη στο μάτς με τη Λάρισα, όσο και αν δεν είναι το μάτς εμπορικό σε σχέση με αυτό κόντρα στην Μπενφίκα. Αλλά θα ξαναπώ ότι η Λάρισα μπορεί και να δυσκολέψει τον ΠΑΟΚ, αν δεν είναι ο ΠΑΟΚ προσεκτικός και αποτελεσματικός σε άμυνα και επίθεση. Πολύ σημαντικό για κάθε ομάδα σε όλα τα αθλήματα να ξεκινάει με νίκη τις υποχρεώσεις της. Άρα λοιπόν αυτή είναι η αποστολή του ΠΑΟΚ τώρα που μιλάμε, και όχι η Μπενφίκα, να κερδίσουν την Παρασκευή την ομάδα του Αλέξη Κούγια. Ο Στοχ, τα λέω επιγραμματικά, επέστρεψε στη Σλάβια Πράγα, προπονείται μαζί της και μάλλον θα υπάρξει και τον deal. Αναμενόμενο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εντάξει, το γεγονός ότι ο Στόχ επέστρεψε στην ομάδα από την οποία τον απέκτησε ο ΠΑΟΚ πέρσι, και νομίζω ότι η καλή παρουσία του στη Σλάβια θα του δώσει και ένα καλό συμβόλαιο. Ένας ακόμα δανεικός από τον ΠΑΟΚ, ο Τσαούσης, στη Σπαρτάκ Τρνάβα. Εντάξει, καλή επιτυχία και στον Μάριο, καλός ποδοσφαιριστής, αλλά δεν θα έχει φέτος το χώρο και το χρόνο για να εξελίξει το ταλέντο του, και περιμένουμε αυτό που λέγαμε λίγο πριν το διάλειμμα, να υπάρξει η συμφωνία με την Νόβα για να ξέρουμε και σε πρώτη φάση και εμείς και ο κόσμος που θα μεταδοθούμε τα δύο παιχνίδια με Λάρισα και Μπενφίκα. Αν υπάρξει συμφωνία, εγώ νομίζω ότι και το μάτς με την Μπενφίκα θα μπει στο πακέτο. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, ΠΑΟΚ TV. Εντάξει. Αρκετά καλή συμφωνία θα τη χαρακτήριζα εγώ. 7 εκατομμύρια εγγυημένα στον ΠΑΟΚ. 1 εκατομμύριο ακόμα αν τερματίσει δεύτερος ή τρίτος. Ο 8 δηλαδή. Νομίζω 8. Θα τα πάρει. Ο τέταρτος δεν υπάρχει το... Εκτός αν σας περάσει ο Άρης. Ό,τι είπα. Δεύτερος ο Άρης, τρίτος ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δεύτερη ΑΕΚ, τρίτος ο Άρης, τέταρτος ο ΠΑΟΚ. Λέω εγώ. Καθόλου απίθανο. Σωστό και αυτό. Μια ομάδα αλλάζει σχεδόν όλο το ρόστερ. Υπάρχει το ενδεχόμενο να κάνει μια ομάδα πολύ καλύτερη από ό,τι περίμεναν και ήδη οι άνθρωποι της. Άρα είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Πάντως, όπως αναφέρει και η Φόρτσα, εάν ο ΠΑΟΚ είχε τη συμφωνία αυτή που θα έχει τώρα τη σεζόν 18-19, δηλαδή πρόπερση, θα έπαιρνε συνολικά 13 εκατομμύρια ευρώ. Μια χαρά. Εάν όμως. Υπάρχει συμφωνία που περιμένουμε να μετουσιωθεί και σε ανακοίνωση, να πέσουν και υπογραφές, υπάρχει και μπόνους ακόμα και αν ο ΠΑΟΚ τερματίσει το πρωτάθλημα αίτητος. Πέρα από το να πάρει το πρωτάθλημα και το κύπελο, εντάξει, μου φαίνεται λίγο δύσκολο πλέον να το ξανακάνει άλλη ομάδα, δεν ξέρεις τι γίνεται, αλλά... Έχει play-off τώρα. Έχει και play-off, δεν είναι εύκολο. Κοίταξε, Χρήσανθε, και play-off να μην υπήρχαν, πάλι δεν ήταν εύκολο. Καλά, δεν είναι το ίδιο όμως. Όταν παίζει 4 φορές με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον Άρη, δεν είναι το ίδιο. Δεν το συζητάμε. Απλώς εγώ νομίζω ότι το αίτητο του ΠΑΟΚ ήταν απόρρια και της αδικίας που νιώθαν οι παίκτες και ο προπονητής από τη χρονιά του Κομίνη. Δηλαδή αυτό τους έκανε, ήταν πολύ σημαντικό το κίνητρο. Αν δεν υπήρχε όλο το σκηνικό με τον Κομίνη και εκείνη τη χρονιά τη μυστήρια, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ απλά θα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Αυτό που έβγαλε η ομάδα, που δεν το έβγαλε πέρσι, ήταν ένας απίστευτα μεγάλος θυμός και κίνητρο και όρεξη να δώσει απαντήσεις. Εντάξει, δεν υπάρχει πλέον αυτό το αίσθημα μέσα στην ομάδα, που πραγματικά αποτέλεσε όχι αμόλυβδη βενζίνη, βενζίνη για διαστημόπλια και για τον Λουτσέσκο και για την ομάδα και για τον κόσμο. Τέλος πάντων, θα δούμε πότε θα βγει η ανακοίνωση. Για να δούμε τι θα γίνει. Συμφωνία με την Νόβα, έτσι ακριβώς. Και συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τα νέα της Μπενφίκα, αυτό που έλεγε ο Κώστας για το Σεμέδο που λέγαμε νωρίτερα, και αν θα προχωρήσει και στην απόκτηση και άλλων ποδοσφαιριστών. Αλλά όπως και να το κάνουμε, από τη στιγμή που το ημερολόγιο δείχνει 8 Σεπτεμβρίου, όποιος και να έρθει τώρα
δεν νομίζω να προλάβει έτσι το παιχνίδι της Τούμπας την επόμενη Τρίτη το βράδυ. Μάλιστα. Αυτά είναι ολικές. Ωραία. Σε αναμονή για ανακοίνωση Ζίβκοβιτς και να δούμε αν θα υπάρχουν σήμερα νέα που θα υπάρχουν και για τα κρούσματα κορονοϊού στην Εθνική, αν κόλλησε και κάποιος άλλος παίκτης του ΠΑΟΚ ή κάποιος άλλος παίκτης άλλης ομάδας. Είδες Χρήστα, καλύτερα που δεν πήγε που όντως μπορεί να έχει κορονοϊό. Ποιος δεν πήγε? Όντως. Το θέμα είναι. Ο Φέτφα. Ο Φέτφα, καλύτερα. Ο, σωστό. Το θέμα είναι το εξής. Εντάξει, για τα πρωτόκολλα στην Ευρώπη ξέρουμε. Άλλαξε βέβαια και στην Ελλάδα το ένας παίκτης. Πλέον πάμε σε τρεις παίκτες για να υπάρξει αναβολή. Πάλι πρωτοτυπούμε. Δηλαδή είμαστε διαφορετικό από ό,τι κάνει, η UEFA. Που η UEFA σου λέει 13 ποδοσφαιριστές να έχεις για να μπορείς να παίξεις στο παιχνίδι. Ναι. Εμείς λέμε ένας λέγαμε για να αναβληθεί. Τώρα λέμε τρεις για να αναβληθεί. Άρα του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ πρέπει να είναι τρεις οι παίκτες. Στέργιο. Τώρα για να υπάρξει αναβολή. Έτσι. Και το θέμα είναι βέβαια με το Λιμνιό, γιατί δεν είναι ότι το παιδί εντάξει και καλά να είναι, και φαντάζομαι ότι εντάξει, οι αθλητές έχουν δείξει παγκοσμίως ότι το ξεπερνάνε με το μυϊκό σύστημα που έχουν και το σύστημα υγείας που διαθέτουν. Εντάξει, χωρίς καμία αμφιβολία. Γερώνανε το παιδί, αλλά το θέμα είναι ότι έβαλε τον γκολ και τον αγκαλιάσανε όλοι. Αυτό είναι το ζήτημα. Ναι, ρε φίλε. Όλοι πάνω του πέσανε. Καλά, και πότε κόλλησε, ρε φίλε, τον κορονοϊό? Χθες βγήκε, δηλαδή προχθές το βράδυ έγινε. Άρα το είχε όταν έπαιζε. Πότε κάνουν τεστ αυτοί πριν το μάτς? Εντάξει, όπως μπαίνεις δεξιά. Όπως μπαίνεις δεξιά. Κοίταξε, το κόλλησε ο Τσιμίκας, προφανώς από το Λοβέρα. Έκανε παρέα, ξέρω εγώ, ο Τσιμίκας με Δημήτρη. Μα είχε φύγει, ρε. Είχε φύγει. Ο Τσιμίκας είχε 20 μέρες. Το είχε. Αλλά το είχε. 20 μέρες, εντάξει. Πρώτες μέρες του προπονητικού. Τι ζούμε. Ενδεχομένως να έχει κορονοϊό. Δωμάτιο στην Εθνική με ποιον είναι? Με τον Γιαννούλη. Ποιος? Ο Λιμνιός στην Εθνική με ποιο ήταν δωμάτιο? Δεν ξέρω, νομίζω με παίκτη του ΠΑΟΚ ήταν. Τώρα δεν το τσεκάρει ακόμα, σου πω την αλήθεια. Εντάξει. Ναι. Γι' αυτό υπάρχει ανησυχία, γιατί καταλαβαίνουμε ότι χτύπα ξύλο μια είδηση για θετικό κρούσμα στον Γιαννούλη, για παράδειγμα, θα είναι τη δεδομένη χρονική στιγμή ψιλοκαταστροφικό όταν έρθει το μάτς με την Μπενφίκα. Ας περιμένουμε μέχρι το βράδυ, εγώ νομίζω ότι δεν θα υπάρχει. Το κρούσμα πόσο, μια εβδομάδα δεν πρέπει μετά να είναι ο παίχτης? Νομίζω αυτό είναι. Ναι, μια εβδομάδα. Δηλαδή αν ανακοινωθεί σήμερα χτύπα ξύλο, δεν παίζει. Την άλλη τρίτη είναι το μάτς. Ναι, την άλλη τρίτη. Δεν παίζει. Ποιος δεν παίζει? Όποιος. Δεν παίζει. Όποιος του ΠΑΟΚ ή του Άρη είναι Πέμπτη με Πέμπτη. Ο Άρης παίζει Πέμπτη. Αν στον Άρη ανακοινωθεί κρούσμα την Πέμπτη ή την Παρασκευή, δεν παίζει την άλλη Πέμπτη. Έτσι δεν πάει? Μια εβδομάδα νομίζω είναι. Ναι, έτσι πάει. Μια εβδομάδα. Άρα, άμα είναι κι άλλος, δεν ξέρω αν το προλαβαίνει. Δηλαδή, άμα πει ότι το έκανε το δείγμα χθες. Χθες δεν δώσαν δείγμα. Άρα, Δευτέρα με Δευτέρα. Δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργο τώρα γιατί είμαστε ακριβώς τη εβδομάδα. Θα είναι δύσκολο για τον ΠΑΟΚ σίγουρα. Πέρα θα τους χάσει σίγουρα με τη Λάρισα. Θα είναι δύσκολο και για το παιχνίδι, άμα βρεθεί κι άλλος παίκτης. Και είχες κι άλλους. Τον Μιχαηλίδη, τον Μιχαηλίδη Τζόλης και Πασχαλάκης. Τι ζούμε. Τα χρήματα που πήραμε θα τα δώσουμε σε τέσσερις. Εντάξει. Πήραμε δύο φραγκάκια να πάρει μια ανάσα το ταμείο που έλεγες. Έτσι. Και αυτό με τα τεστ πια. Το πρωτόκολλο λέει ότι πρέπει να είναι ο παίκτης σε δύο τεστ διαδοχικά αρνητικός για να επιστρέψει στη δράση. Έτσι. Είναι λίγο μυστήρια, είναι λίγο μυστήριες οι εποχές και νομίζω ότι φέτος η Super League μέχρι να βρεθεί εμβόλιο θα γίνει ένας μικρός χαμός. Και το τρεις παίκτες, εντάξει, λίγο το διορθώνει γιατί το ένας τώρα, εδώ βρίσκονταν ένας την άλλη φορά στην Ξάνθη που ήταν στο ο φυσιοθεραπευτής, είχε μόνο αυτός και αναβλήθηκε το παιχνίδι. Λογικό, ρε Χρυσανθέ. Θα κολλήσει τους άλλους. Φίλε, τρεις όμως σου λέει τώρα. Απομονώνεται αυτός, κάνουν τεστ οι υπόλοιποι και παίζω. Εντάξει. Όλοι έχουμε και δεν το ξέρουμε, παιδιά. Καλή ανάρρωση. Ή το περάσαμε. Ναι. Θυμάστε που έβηχα. Θυμάστε που έβηχα το Μάρτιο συνέχεια. Στο λέγαμε. Και είχα γυρίσει από την Αθήνα, παιδιά, αεροπλάνο. Άρα εντάξει, ανοσία ο Λίμπερο. Έτσι έχω κολλήσει όλους. Για να το κλείσουμε, λέγαμε για την ΕΠΟ και αυτά. Live streaming κλείωση τη ΓΑΜΑ Εθνική. Και ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με τους πρωταθλητές τους περσινούς. Live streaming δηλαδή με τι ομάδες? Τι καφενείο είναι αυτό, ρε παιδιά? Με τι ομάδες? Τι χώρα είναι αυτή που ζούμε, πραγματικά? Τι χώρα είναι αυτή που ζούμε? Δεν μπορώ να το ψάξω. Το είδα μπροστά μου λίγο πριν βγω στον αέρα. Θα είναι σαν το live streaming τη Super League.
Τι χώρα είναι αυτή που ζούμε. Δεν μπορεί να το φτάσει, Χρήστα, αυτό, αυτό κανένας. Ποτέ. Δηλαδή έχει βάλει τόσο ψηλά στάνταρ η Super League φέτος. Εντάξει, που δεν μπορείτε ποτέ να δούμε τέτοια παροδία ποτέ ξανά. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά. Έγινε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Στέριο, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από το Στέριο Αναστασιάδη. Νομίζω ότι είχατε πληρέστατη ενημέρωση για τα του ΠΑΟΚ. Μετά την επιστροφή μας θα πούμε και για τον Άρη. Θα πούμε και για τον Ηρακλή, όπου ο Δρακόπουλος έχει καθαρίσει όλους και ετοιμάζει την ομάδα του. Δρακοπουλάρα. Με Κώστα Κούση και Χρήστα Τζαλτίδη. Για να του δείξω το μυστικό της επιτυχίας για έτσι, να ανέβει. Έτσι. Με Ηρακλή Αμπελοκήπων. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Τώρα κάτι διάβαζα. I don't like κάτι διάβαζα, this project, but it's okay. Ναι, κάτι διάβαζα. As long as my president do it. Ο συνεργάτης του κυρίου Tom. There are some murmurs. Some murmurs. Ο κύριος Θεοδωρίδης. Ναι. Τι συνεργάτης, συνοδοιπόρος. Ναι, θα εμπλακεί αυτός. Ναι, γιατί η επιτροπή που αποχώρησε χθες το βράδυ. Ναι. Όταν είδε ότι ο Δρακόπουλος δεν πήγε να βρει άλλο χρηματοδότη. Α. Δηλαδή το θέμα είναι το ποιος θα βάλει το χρήμα. Εμείς να κάνουμε κουμάντο, αλλά να βάζει το χρήμα άλλος. Ναι. Απευθύνθηκε στον κύριο Θεοδωρίδη, λοιπόν, που ήταν στον Αγροτικό Αστέρα και μετά με τον Ντόμ στον Ηρακλή. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει βεβαίως. Αριανός αυτός. Καλά, τώρα και εσύ όλοι αριανοί είναι. Όλοι με τα λεφτά αριανοί είναι και δεν τα βάζω στον Άρη. Ήρθε ο Ολυμπιακός ο Καρυπίδης και τα βάζει αυτός. Ο ναι. άνθρωπος ξέρει μπάλα, τέλος ναι. πάντων. Ναι, το είδα. Είναι, ναι, εντάξει. 12η βγήκατε. Και πέσατε. Τι βγήκαμε. Είχε φύγει μετά. Έχει φύγει μετά. Ναι. Όταν ήρθε. Ήταν στον Αγροτικό Αστέρα, αυτή την έννοια. Αυτό θέλω να πω. Ότι έχει την τριβή, τέλος πάντων, ποδοσφαιρικές ομάδες και τα λοιπά. Τον Ηρακλή τον ξέρει το καθεστώς ναι. κτλ. Δεν έχουμε ακόμη κάτι ξεκάθαρο, γιατί ακόμη έχουμε μείνει. Καλά, αφού λες, πήγανε και τον πήγανε βρήκανε. Και του ζήτησαν και περιμένουν την αφού απάντηση. Φύγανε οι ναι. επιτροποί. Προφανώς του είπε όχι. Και το βράδυ είπαν ότι φεύγουμε. Μπράβο, κύριε Δρακόπουλε. Ναι. Φεύγουμε κύριε Δρακόπουλε. Όχι, σωστή είναι, φίλε. Βρείτε τους συμπαριστάτες σας. Σωστή είναι. Τι σωστή είναι, έρχεσαι να θέμεις. Βγήκε και τους ξεφώνησε, φίλε, δημόσια ο πρόεδρος. Δεν έπρεπε. Δεν τους ξεφώνησε. Είπε, έχω διαφορά φιλοσοφίας, δεν μπορώ να συνεχίσω μαζί τους. Είπε ο κύριος Παπαϊωάννη και ο κύριος Βαφιάδης. Ναι, ή εγώ. Τι τους έκανε. Ή εγώ ή αυτοί είπε. Δεν τους ξεφωνίζει. Είπε, μπορεί να είναι εξαιρετική, αλλά εγώ δεν μπορώ. Εγώ βάζω το χρήμα. Τάγκα, 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 τάγκα. Συμφωνώ, αλλά δεν γίνεται να first of the month. Πρόεδρε. Δεν γίνεται να είσαι μόνο του. Κρίσπο πως τον αγαπάω τον Δρακόπουλο. Μ' αρέσει ο Δρακόπουλο. Αλλά δεν αυτούς. Γίνεται να είναι μόνο του. Και πρέπει γιατί... να έχει συνεργάτε. Θα βάλει άλλου. Τον Κούση. Δεν νομίζω. Α, εδώ και στο ποδόσφαιρο. Τρέχει από το ποδόσφαιρο. Από το Ισαμπελόκι που στο Ιβανόβιο. Είδε από το πρωί έχω τα νεύρα μου έχουν γίνει τσατάλια για να την πληρώσετε εσεί τώρα. Γιατί αγόρι μου. Ποιο. Έχει πολλά θέματα. Έχει. Και έχουμε και φιλικό 2 η ώρα. Άντε πάλι. Θα φάμε για καμιά 30 τώρα από το Περιστέρι και θα ψάχνουμε και εκεί. Εδώ παίζετε. Κύριε, τι εδώ. Τι έχετε, τουρνέ στην Αθήνα έχετε πάει. Όλοι κορονοϊό έχουν κολλήσει παίκτε σα. Ούτε ένα. Μια εβδομάδα στην Αθήνα. Ούτε ένα. Τεστ κάνουν, ναι, σιγά. Είμαστε στην. Φυσικά και θα ξανακάνουν τώρα που θα γυρίσουν. Πω, πω. Θα παίξουμε με τον Άρη, σα ρίξουμε για μια 80 και εσά να τελειώνουμε. Και με εσά. Του Άρη του Ιεννίδη την είπε. Ποια από όλες. Ποια είναι η σημαντικότερη είδηση του Άρη σήμερα. Ότι... Που δεν τη λέτε, δεν τη γράφετε. Ότι. Δεν ξέρω. Θα στην πω εκτό αέρα. Τι σοίδη είναι αυτή, οι ακροατές μας πρέπει να τη μάθουν, όχι εγώ. Να τη δώσω. Φυσικά. Να την πω αποκλειστική. Να την πεις. Πήραμε τα μπάν. Πού είναι ο πρόεδρος. Α, μην το πεις αυτό. Α. Έρε, Χρήσταθε. Ένα μήνα το πολεμάμε. Σπίτι του. Πόρε, φίλε. Ο άνθρωπος είναι ελαθέρ. Καλά, σου λέω τόση ώρα να στο πω εκτός αέρα και λες τι πες την είδηση. Είπαμε, και πάρα τίποτα. Είπαμε, αυτά δεν τα λέμε. Δεν τα λέμε. Εντάξει, δεν το λέω τότε. Δεν τα λέμε. Δεν το λέω. Σημαντικό όμως. Λοιπόν, εννοούσε, το παλεύει. Εννοούσε τον πρόεδρο του τμήματος Ξηφασκίας ο Χρύσανθος. Όχι, τον Ερασιτέχνη εννοούσα και ήταν χθες το Κλεάνθης Βικελίδης το βράδυ και έβλεπε τα έργα που γίνονται για το ποδόσφαιρο. Ναι. Και έβλεπε τον Κάτζιο να πουλάει διαρκείας για αυτόν σαν και εμένα. Λοιπόν. Τον είδα τον πρόεδρο προχθές στο γήπεδο, στο ποδόσφαιρο, όντως, στο Άρης Βόλος. Πάρα πολύ ωραία. Που είδε την ομάδα και τα λοιπά. Και μιλήσαμε, Κώστα. 21 του μηνός της Ακελαροπούλου στην Κύπρο, όπως και εμείς. Μπράβο. Όχι, θα έρθει στο μάτς μας. Η Πού του Δού στον Ηρακλή και τέτοια. Και Κώστα. Ναι, Χρυσανθέ. Μου είπε ο πρόεδρος και πρέπει να το σημειώσω αυτό ναι. ότι έχει μία σειρά από κινήσεις που δρομολογεί και σήμερα και τις προηγούμενες μέρες, ειδικά και σήμερα μάλιστα. και τις προηγούμενες ημέρες, ώστε να λυθούν τα μπαν. Μακάρι. Σε συνεννόηση και πρέπει να το πω αυτό όπως ξεφωνίζω με την ΕΟΚ. Όπως ξεφωνίζω, εγώ είμαι δίκαιος. Παιδιά, όπως... όταν τα έλεγα. Α, εσύ είσαι με την ΕΟΚ. Όταν τα έλεγα. Εμείς είμαστε δίκαιοι. Εντάξει, όταν τα έλεγα, φωνάζατε. Ποιος φωνάζει. Μην ξαναφωνάξετε για την ΕΟΚ.
Θα φωνάζουμε όποτε μας αρχίσει. Ιδίως οι άσχετοι νεοαριανοί που δεν ξέρουν τι έχει κάνει η ΕΟΚ για τα σωματεία. Ναι. Και αυτοί που, κρούν πάντα έναν ολόκληρο φορέα, αμφορέα που λέει ο Γιώργης, επειδή μια διαιτησία, ας πούμε, είναι κακή. Δηλαδή, σφάζει τον Άρη ο Τάδε και τον έβαλε η ΕΟΚ. Βασιλακόπουλε αυτό, παλιόγερε και τέτοια. Δηλαδή, πόσο ανοησία, ας πούμε, αν ένας διαιτητής είναι άσχετος, είναι σε κακή μέρα, είναι, ας πούμε, αρνητικά διακείμενος με τις ομάδες, ότι πρέπει να τον βάζει ο Βασιλακόπουλος ο ίδιος και η ΕΟΚ να αδικήσουν τον Ηρακλή, τον Άρη και τον Πάο. Δεν σημαίνει ότι αυτό λένε πάντα. Ο Βασιλακόπουλος. Αυτό λένε πάντα. Και ότι οι επιλογές του κάποια στιγμή στη διαιτησία ήταν υπέρ του Παναθηναϊκού. Χρήσανθε, άλλο τα λάθη. Έλα ρε Ζαγόρα. Ναι. Έλα ρε Ζαγόρα, έχει κάνει το καλύτερο coaching. Σούπερ φορτιστή που έχει ο Ζαγόρα, φίλε. Που τον ξέχασε και θα τον κλέψω τώρα. Έτσι και τον. Ο οποίο είναι. Έτσι και τον Πάο. Δεν είναι διάρη δύο, απέναντι είναι τρία. Θα το πει στον αέρα. Σούπερ fast charging. Το πήρα ήδη, κάτσε το εδώ και εδώ. Τριάρικο στο Γιώργο, να ξέρει ότι το πήρε ο Χρήσανθο. Σούπερ φορτιστή είναι αυτό, φίλε. Σούπερ. Βάλε, κάνε δοκιμή. Τι σούπερ. 6-8 του 2020. Άρα είναι και καινούριο. Τι 6-8. Πριν ένα μήνα τον αγόρασε. Όταν παίρνει το κινητό. Μάλιστα. Ο φορτιστή έχει και την ημερομηνία. Να ξέρει. Πού το ξέρει αυτό και το τυπώνει. Εδώ πέρα δηλαδή. Κάτω. Δεν είναι, ρε φίλε. Πότε βγήκε. Τι ζούμε. Πότε βγήκε. Λοιπόν. Άρα αυτός είναι και καινούριος. Τον έχω φάει ήδη, δε. Γιώργο, με γεια. Πολύ ωραίος φορτιστής. Ευχαριστούμε για το φορτιστή, Γιώργο. Σούπερ, σούπερ. Λοιπόν, πάω στο break. Έχεις να πεις στους χορηγούς. Είπες ότι το καζίνο είναι μαζί μας. Είναι μαζί μας το καζίνο. Πάντα είναι μαζί μας το Ρίτσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Όπου βεβαίως τα πράγματα είναι πολύ έτσι, μοντέρνα εκεί και ασφαλή. Έτσι. Και ασφαλή. Και όσοι δεν το έχετε επισκεφτεί, είναι ιδανική ευκαιρία να το κάνετε. Γιατί με νέα εγγραφή όλα τα νέα μέλη αποκτούν μοναδικά προνόμια, συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, δώρα, εκπλήξεις, κληρώσεις αποκλειστικές για τα νέα μέλη και φυσικά έτσι μπορείτε να δοκιμάσετε όλη την τύχη σας. Όσοι λοιπόν το σκεφτόσασταν τόσο καιρό και πρέπει να το κάνετε τώρα, είναι ο κορυφαίος προορισμός διασκέδασης και ο πιο ασφαλής, έτσι, και με χώρους ανοιχτούς και για τους καπνίζοντες και με τα ποτά σας, τα γεύματά σας, εστιατοριάρα και τα λοιπά, μπουφές και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι, και κληρώσεις με μετρητά και παιχνίδι και όλα καλά. Λοιπόν, Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Τι ζούμε, ούτε χαλί ούτε τίποτα. Το χαλί να το γορμό. Ο Ιχολίτης τι κάνει, καπνίζει να, έξω λίγο. Έλεος. Τραγουδάρα. Deep Dark Progressive House 2019. Τα χαλιά μας είναι για αλλαγή. Βάλε κανένα μοντέρνο καινούργιο να ξέρει ο κόσμος. 2019 ρε. Ναι, 20 έχουμε τώρα και πάμε για 21. Άκου. Αυτά είναι για το βράδυ. Θα κάνουμε και βράδυ. Μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ναι. Μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Άμπρα, αυτά βάζει και το χαλί. Μαρμαρίδης. Ωραία, Μαρμαρίδης. Ελληνικά έπιπλα κατασκευασμένα αποκλειστικά για εσάς, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, τα δικά σας μέτρα και στα χρώματα που επιθυμείτε. Νέο πλάνο δόσεων, χωρίς πτωτική και χωρίς προκαταβολή, έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε προνομιακές τιμές. Κάθε ευρώ θα απολαμβάνει το υψηλότερο δυνατό value for money στο Μαρμαρίδι. Έτσι. Μαρμαρίδι.gr για περισσότερες πληροφορίες. Εκθεσιακά κέντρα, πολύ ωραία. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης φυσικά, Τσιμισκή, και στην έξοδο Τιτάν και ανατολικά πηγαίνοντας προς την Πέρεα. Να το πω έτσι. Καλά το είπες. Να μην κάνω διαφήμιση σε άλλους. Άντε, γεια. Λοιπόν, πάμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα. Έχουμε άλλη διάλειμμα. Και Ηρακλή. Πάλι Ηρακλή, τα πάμε του Ηρακλή. Κι άλλα θα πούμε. Θα πούμε κι άλλα. Το νέο προπονητή μας πεις. Στο μπάσκετ. Ή όταν θα μας το πει στο μπάσκετ, μας έλεγες δεν είναι. Δεν είναι αυτός. Θα δούμε τι θα γίνει. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Λοιπόν. Δεν μ' αρέσει όμως. Λες, τώρα έτσι την έχουν φτιάξει πολύ και δεν. Ενώ όταν στο διαφημιστικό και όταν ήταν στην Κρήτη TV ήταν πολύ καλύτερη. Τώρα είναι πολύ ψεύτικα. I don't like her. I don't like her. I don't like her. Pop! I like it. Συνεχίζουμε σε λίγο. Βρήκα και το δράστη που αλλάζει τα μικρόφωνα. Δεν ήμουν εγώ. Συνεχίζουμε, πάμε για τη δεύτερη ώρα. Άκου τι παπά. Ωραία, φίλε. Τι έγινε. Το παπατζιλίκι ναι, που πέφτει σε ναι, αυτού, φίλε. Ναι, είναι ναι, απίστευτο, ρε φίλε. Εδώ μας είπαν ότι του μπαίνε λαστιχένια τώρα, τι ψάχνεις. Άμα την τούμπα τι έγινε, έγινε. Στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προσφυγή κατοίκων κατά τη τούμπα. Και ορμάνε και τους ορμάνε τώρα.
Δηλαδή θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο εκεί να προσέξετε. Πολύ ωραίο. Και κάποιοι λέει ρουφ, λέει και κάποιοι αυτό και τέτοια και τα λοιπά. Όπως στο Βοτανικό με τον Παναθηναϊκό που ψάχνουν ακόμα τους κορμοράνους. Ότι είναι λέει φυσικό περιβάλλον. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα ζήτημα αυτό όμως, Χρήσανθε, με την Τούμπα. Με τους κορμοράνους. Με την Τούμπα. Κατά την προσωπική μου εκτίμηση, τα μεγάλα γήπεδα δεν πρέπει να είναι στον πολεοδομικό ιστό. Εντάξει, των πόλεων. Άλλαξα από την, στην Ελλάδα. Αλλά γιατί, τώρα στην Ελλάδα γιατί δεν κόστα, γίνεται. Γιατί ναι. Κόστα. Τι γιατί το Χάιμπουρι που είναι. Ποιο Χάιμπουρι είναι τώρα, μιλάς για πόλη 20 εκατομμυρίων. Το Λίβερπουλ είναι 20 εκατομμυρία. Και οργανωμένων. Κώστα, το Λίβερπουλ είναι 20 εκατομμύρια. Το Χάιμπουρι που είπες άσχετε ναι. Είναι στο Λονδίνο. Είναι της Άρσεναλ. Όντως, το Χάιμπουρι λέω. Το... Ευχαριστώ. Μπράβο, έχεις δίκιο. Το Άνφιλντ, πού είναι. Στο Λίβερπουλ. Πού. Στο κέντρο. Στο κέντρο. Έχεις πάει. Στο κέντρο. Έχεις πάει. Φυσικά έχω πάει. Πώς εγώ δεν έχω πάει. Πώς πήγες. Με το αυτοκίνητο. Περπατάς. Ποιο αυτοκίνητο, ρε. Περπατάς. Και πετάς. Περπατάς, Κώστα, και ξαφνικά περνάς ένα στενάκι και βλέπεις το γήπεδο μπροστά σου. Χρυσανθέ, εκεί όμως επειδή έχουν νόμους και οι πόλεις είναι ρημοτομημένες σωστά ναι. Και έχουν πάρκινγκ και οι άνθρωποι δεν παίρνουν τα αυτοκίνητα για να πάνε να αγοράσουν τσίχλες ή να πάνε στο ματς, εκεί δεν έχει κυκλοφοριακό κοφούζιο τόσο μεγάλο όσο έχει εδώ. Να βάλουν και στην Τούμπα λοιπόν και στη Χαριλάου και παντού και να κάνουν τους χώρους. Να σταματήσουν να έχουν κάτι γελιότητες με χώρους πρασίνου που ο χώρος πρασίνου πίσω από το γήπεδο του Άρη είναι το τσιμέντο που παίζουν μπάσκετ τα παιδάκια. Κοίταξε να σου πω τώρα κάτι. Επειδή... Και το βαφτίζουν χώρο πρασίνου γιατί κάποιος κάποια στιγμή. Επειδή περνάω, Χρυσανθή, εκεί είναι πάρκο, δεν μπορείς να το βγάλεις έτσι. Είναι παιδική χαρά. Θα το βγάλεις για να κάνεις πάρκινγκ. Θα το βγάλω όλο. Για να εξυπηρετήσεις τα συμφέροντα μιας ιδιωτικής εταιρείας. Άσε μας, Χρυσανθή. Είναι αθλητικός σύλλογος. Που λέτε μετά για τους άλλους. Είναι αθλητικός σύλλογος. Μα λέμε για τους άλλους, γιατί σε όλους τους άλλους, Κώστα. Ναι, ναι. Την περιουσία του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης με νομοθετική ρύθμιση τη δώσανε. Και στον Άρη, μόλις πάει να πάρει κάτι, ο Άρης ένα κομματάκι μικρό. Δα, είναι χώρος γι' αυτό, πρασίνου. Λοιπόν, σου είπα, επειδή λοιπόν εγώ εκεί μεγάλωσα, Κώστα, δεν, γίνονται δεν τα υπάρχει πράσινο. Τι λες, ούτε... από πίσω, πώς δεν υπάρχει. Εγώ εκεί πήγαινα με μια κοπέλα και κάναμε τραμπάλα. Κώστα, έχει μείνει μόνο η τραμπάλα και αυτή σπασμένη από εκεί. Τίποτα άλλο δεν έχει μείνει. Μια χαρά θα γίνει εκεί το πάρκινγκ μας, πολύ μια, ωραίο. Με μια κοπέλα που έμενε στη γειτονιά σου, Χρυσανθέ, που έμενε στη γειτονιά σου. Γειτονιά μου. Εκεί πήγαινα, στα μέρη σου. Μπράβο, πήγαινα. Κώστα. Στην Ελβετία, Χρυσανθέ. Στην Ελβετία, θυμάμαι. Εντάξει. Εκεί θα είναι το τέρμα του μετρό, Κώστα. Το ξέρω. Στη γειτονιά μου. Ωραία. Ωραία. Άρα τι το θες το πάρκινγκ αφού θα έχει το μετρό. Δεν θα έρχεται ο κόσμος με τα αυτοκίνητα. Χρειάζεται το πάρκινγκ για τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Κάντε υπόγειο. Τι κάνουμε τώρα για την υπογειοποίηση της Κλεάνθης. Καλά. Γι' αυτό ναι. Ήταν η. Το μετοχικό ταμείο στρατού τα και τα λοιπά. Ναι. Τα αρχαία, όπως πάντα. Και στην Τούμπα για τα αρχαία λένε τώρα πάλι. Όχι, κάτοικοι έκαναν προσφυγή, κάτοικοι. Τα αρχαία. Και τρεις, κάτοικοι. Και τρεις σύμβουλοι και τα λοιπά της αντιπολίτευσης είπαν αυτό. Και το πλάνο λέει, εντωμεταξύ τώρα, επειδή ως συνήθως φυσικά στα social media άρχισαν να μαλώνουν για το γήπεδο. Το πλάνο λέει κάποιες θέσεις πάρκινγκ, εκ των οποίων οι περισσότερες θα είναι βέβαια για τους κατόχους των VIP του αγώνα, δεν θα είναι δηλαδή για τους κατοίκους. Ναι. Δεν θα κάνει περιοχή. Στις καθημερινές θα τις έχεις, μπορεί να τις έχεις. Μπορεί να τις χρησιμοποιήσεις. Σωστά. Και στο κάτω-κάτω ας το κάνεις. Και ενδεχομένως λέει εμπορικούς χώρους και χρήσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Φυσικά όλα θα τα πάρουν και θα τα κάνουν ό,τι να είναι. Χήμα όλα δηλαδή. Όπως πήραν αυτό γύρω-γύρω από την Τούμπα, Κώστα. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Καμένος. Ξέρεις τι περιουσία είναι αυτή του ελληνικού λαού, αλλά εκεί δεν μας πειράζει. Δισεκατομμύρια. Εκεί δεν μας πειράζει του ελληνικού λαού, φυσικά. Δισεκατομμύρια. Και ούτε λαϊκή. Α, ναι. Χάνουμε και τη λαϊκή. Πολύ ωραία λαϊκή. Έχει, πολύ ωραία λαϊκή έχει. Και ντομάτες. Μεγάλη, μεγάλη κιόλας. Τεράστια. Ρούχα εκεί, κοτόπουλα ψήνονται, γαλοπούλες ζωντανές. Κοτόπουλα σίγουρα. Γαλοπούλες. Στέργιο, κάνε παρέμβαση. Ξέρεις πώς λέγονται οι γαλοπούλες στα αγγλικά. Ξέρω αυτά. Παιδιά, ο Κούσης τα λέει αυτά. Μην μπερδεύεστε γιατί μοιάζουν. Δεν είπα τίποτα. Μοιάζουν οι φωνές. Εγώ δεν είπα τίποτα. Δεν βλέπω το στιγμή. Τον Γκόλκα βλέπω να κάνει παρέμβαση. Λοιπόν, θα μας πεις τώρα, θα μας πεις για Άρη Ποδόσφαιρο. Να σας πω. Μισό λεπτό. Πριν πεις για Άρη Ποδόσφαιρο, να πω ότι μαζί μας είναι ο Mr. Gold. Μαζί μας είναι. Ναι. Πίτσες, μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε, πενερλί, αλλά και μουσακά, παστίτσιο, σουφλέ, ριζότο. Κάθε μέρα κάτι νέο. Ήδη ξεκίνησε το delivery, είναι 1:25. 2:31-06-28-586. Από τη 1 το μεσημέρι ως και τη 1 το πρωί. Μεσολογγίου 2 στις οικές. Και φυσικά, ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή, τώρα που αρχίζει και ανεβαίνει λίγο η όρεξη, για να σας την ικανοποιήσει ο Mr. Gold. Απλά να πω γιατί μου έχει στείλει ένας φίλος να σχολιάσω ναι, ναι. Ένα δημοσίευμα που υπάρχει σε αθηναϊκό
site και τα λοιπά που αβαντάρει το Ρέμπε. Ότι ο Ρέμπε έκανε αυτό και κάνει αυτό και φέρνει και τις πωλήσεις και τα λοιπά. Και μου έχει στείλει ένα ίδιο κείμενο για τον Μπράγκο από τον ίδιο συνάδελφο. Ε, χρυσαφέ. Και μου λέει ότι τα 7 στα 10 είναι τα ίδια. Κώστα. Απλά αλλάζουν τα ονόματα. Εντάξει, Ρέμπε, και ο Μπράγκο όταν ήρθε. Πορτογάλος, Γερμανός. Επί τη ουσία και ο Μπράγκο όταν ήρθε. Και ο Μπράγκο όταν ήρθε. Και ο Μίχελ όταν ήρθε. Είχε αυτές τις προοπτικές. Και ο Ρος όταν ήρθε. Είχε αυτές τις προοπτικές. Πρέπει να του αβαντάρουμε. Ήταν ένας νέος παράγοντας. Και φυσικά ως επιλογή πρέπει να αγκαλιαστεί μέχρι να κριθεί από το αποτελέσματος. Έτσι. Ξέρεις αν έχω εγώ 30 εκατομμύρια από το Σαβίδι να αγοράζω, τι παιχταράδες θα φέρω. Ε, καλά, αν έχεις, εντάξει. Η πλάκα είναι ότι δίνω τα 30 εκατομμύρια και δεν φέρνω παιχταράδες. Όχι, φέρνω και, και αποτυχάνω. Ναι. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, πες μας για Άρη. Λοιπόν, για Άρη. Όπου δεν έχουμε 30 εκατομμύρια από τον, έλα, από τον Καρυπίδη. Λοιπόν. Ο Γάλλος ο τερματοφύλακας θα ανακοινωθεί σήμερα εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Υπάρχει πάντα στο κάδρο ο Χατζησαφή, ο οποίος έχει να παίρνει χρήματα από την Τράκτορ και όπως αντιλαμβάνεις τώρα που θέλει να φύγει, να είναι ελεύθερος, του λέει Τράκτορ, χρωστάω 50, πάρε 10. Και γι' αυτό έχει καθυστερήσει λίγο. Ναι, πάει να γλιτώσει. Κυπελούχος, δε παιδιά, είναι ο άνθρωπος. Κυπελούχος, σας πήρε το κύπελο και το πρωτάθλημα. Ναι. Δηλαδή ήμαρτον. Τέλος πάντων, προσπαθεί να γλιτώσει λεφτά. Και γι' αυτό έχει καθυστερήσει. Ξέρει και η Τράκτορ τώρα πιέζει το Χατζησαφή γιατί θέλει να μπει στην ευρωπαϊκή λίστα του Άρη μέχρι την Παρασκευή. Βέβαια, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν το έχω τσεκάρει αυτό που θα πω τώρα, αλλά δεν νομίζω να έχει αλλάξει από πέρσι που το είχα τσεκαρισμένο, ότι μπορείς να προσθέσεις έναν ή δύο ακόμα παίκτες την παραμονή του αγώνα. Δηλαδή, στις 15 του μήνα, μπορείς να βάλεις άλλον έναν ποδοσφαιριστή στη λίστα. Άρα, είναι μικρότερη θεωρητικά πάντα η πίεση. Ωστόσο είναι ένα ζήτημα γιατί εντάξει και ο Άρης τον θέλει τον παίκτη όσο το δυνατόν νωρίτερα, δεν τίθεται θέμα ετοιμότητας γιατί όλο αυτό το διάστημα έπαιζε, από την άλλη όμως πρέπει να μπει στην ομάδα. Εντάξει, okay, έμπειρος είναι, καλός παίκτης είναι, αλλά δεν γίνεται τώρα με μια προπόνηση να τον βάλεις να παίξει ευρωπαϊκό παιχνίδι κατευθείαν. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Είναι όμως μια κίνηση που είναι συμφωνημένη και μπορεί να χαλάσει μόνο αν ο παίκτης δεν καταφέρει να μείνει ελεύθερος από την Τράκτορ. Έγκαιρα. Είναι καλός παίκτης αυτός. Ναι. Το ζήτημα είναι το έγκαιρα. Ή θα μείνει, θα μείνει. Α, ναι. Και γιατί... από ό,τι φαίνεται ότι θα έρθει, θα έρθει. Γιατί έχει deadline για τις μεταγραφές. 30 Σεπτεμβρίου λίγο είναι οι μεταγραφές. Ε, τότε. Το deadline είναι, φίλε, ότι αρχίζει το πρωτάθλημα. Εκεί αρχίζει, ας παίξει πιο μετά. Ας παίξει πιο μετά, γιατί να παίξει. Εντάξει. Είναι και αυτό μια. Τρελαθούμε τώρα για. Αλλά άμα μπορεί να τον πάρει τώρα, τον πάρει τώρα. Θα χάσει η ομάδα τον παίκτη τώρα επειδή θα αργήσει. Εντάξει, θα σε αργήσει. Πρέπει να τον αφήσει ελεύθερο. Θα μπει μετά. Έχει συμβόλαιο του και του χρόνου με την Τράχτ. Μπορεί να τον αφήνει, φίλε. Να του πει όχι, δεν σε αφήνω. Ε, σίγουρα υπάρχει θέμα τώρα για να μην έχει έρθει μέχρι στιγμής. Εννοείται. Καλά, μέχρι την Παρασκευή έπαιζε. ναι. Εντάξει, είναι και αυτό ένα ζήτημα. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχει γενικότερα, απλά δεν το. Θέλατε και τον Κότσαρη, θέλατε. Αυτό το λέγαμε, ρε φίλε. Έκλεισε τον Απόλλωνα Σμύρνης. Για τον τερματοφύλακα. Τον απέρριψε ο Άρης τον τερματοφύλακα αυτόν και πήρε τον Γάλλο. Τον απέρριψε. Βέβαια. Ήταν ο παίκτης αυτός στις επιλογές, τον είχαμε γράψει κιόλας. Και έφυγε ως ελεύθερος κιόλας. Ναι, θα μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Είχε ειδοποιηθεί από τον Παναθηναϊκό ότι είναι στη μαύρη λίστα του. Δεν κράτησε ο Παναθηναϊκός ποσοστό μεταπόλησης, ενώ θα καλυφθεί και ένα μέρος συμβολέου του. Θα τον πληρώσει κιόλας από πάνω. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε. Πώς γίνεται. Άμα έχει 100 χιλιάρικα συμβόλαιο μετά, ναι. Και σου λέει, θες να με διώξεις, εγώ θέλω τα 100 χιλιάρικα. Να μου δω, τι, δεν με νοιάζει. Βρήκα μια ομάδα με 60. Μπράβο. Να μου δώσει τα άλλα 40. 40 δεν μπορεί να σου δώσω. Φίλε, δώσε τα 20. Οκ, okay, εντάξει. Δώσε μου τα 20 και την ελευθέρα και φεύγω. Μπράβο. Μάλιστα. Έτσι γίνεται. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Τώρα είχαμε πει για τον Κότσαρ και το είχαμε πει και για τον λόγο για τον οποίο κόπηκε. Επειδή είχε 2-3 σοβαρούς τραυματισμούς και επειδή ο Άρης δεν ήθελε να πάθει. Φάγατε το παιδί. Δεν ήθελε να πάθει ότι έπαθε πέρσι. Τραυματίστηκε ο Κουέστα και ήταν χωρίς θεματοφύλακα. Εντάξει, παρόλο που είναι ένας καλός θεματοφύλακας, έχει προοπτικές. Ναι. Παρόλα αυτά, επιλέχθηκε να πάει σε μια άλλη λύση. Εντάξει. Και είναι και λίγο πιο σίγουρη, έχω την αίσθηση, η λύση του Γάλλου αυτού. Λίγο πιο ακριβή, αλλά πιο σίγουρη. Μάλιστα. Τώρα, είναι γνωστό το θέμα ότι ο Άρης θέλει το Ματέο Γκαρσία. Άλλο πάλι και αυτό. Από τον Ιούνιο. Επειδή όμως έχει κουράσει αρκετά το όλο θέμα και παρόλο που έχω την πληροφόρηση ότι έχει αναθερμανθεί η υπόθεση. Μάλιστα. Είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός στο ότι μεταφέρω στον κόσμο πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Ο παίκτης πιέζει για να έρθει στον Άρη. Αυτό είναι δεδομένο. Εντάξει. Απλά το λέμε εδώ και 1,5 μήνα και κουράστηκε και ο κόσμος. Μέχρι στο γήπεδο ήρθε. Και στο γήπεδο ήρθε. Και, συμφωνία έχει με τον Άρη. Ναι. Το ζήτημα είναι με πόσα χρήματα τον αφήσει να φύγει ο Ερυθρός Αστέρας. Νομίζω ότι ξεκίνησε και πάλι αυτή την εβδομάδα μια διαδικασία ότι παιδιά εδώ είμαστε, πόσα θέλετε, τόσα δίνω, πόσα θες. Ωραία. Γιατί πάρα πολύ απλά τις επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσει για τον Ερυθρό Αστέρα το αν θα είναι στους ομίλους του Champions League ή όχι. Θα παίξει την Τρίτη προκριματικά με την Ομόνια. Και αν αποκλειστεί, θα σφίξουν πολύ τα λουριά. Σωστά. Στον Αστέρα, γιατί αυτομάτως θα έχει χάσει ένα πολύ μεγάλο έσοδο και πρέπει, σημειώνω, να πληρώσει 1 εκατομμύριο στη Λας Πάλμας για τον Γκαρσία. Δεν το έχει δώσει ακόμα. Α. Έχει δώσει το ένα και πρέπει να δώσει άλλο ένα. Χρωστάει δηλαδή. Χρωστάει κιόλας. Οπότε η ανάγκη για χρήματα, όταν έρχεται και σου κάνουν μια προσφορά, την αρπάζεις. Διαφορετικά θα πει και ο Άρης, okay, κράτα τον, πλήρωνε τον το 500 που τον δίνεις, τι τον δίνεις, δώσε και το 1 εκατομμύριο στη Λας Πάλμας. Γιατί η χασούρα για τον Αστέρα τη στιγμή που δεν τον βάζει να παίξει τον ποδοσφαιριστή είναι διπλή. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα χρήματα που πρέπει να δώσει και τα χρήματα που δεν θα πάρει. Έτσι. Είναι και τα χρήματα που δίνει στον παίκτη. Ναι. Από τη στιγμή που δεν το χρησιμοποιεί. Αν το χρησιμοποιεί, αλλάζει το δεδομένο. Οπότε έχω την αίσθηση ότι θα υπάρξει εξέλιξη με τον Ματέο, αλλά είναι αυτό το καθεστώς, το οποίο από τη μία και έχει κουράσει τον κόσμο, από την άλλη, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου Κώστα μπορεί να γίνει μεταγραφή. Μέχρι τότε είναι μεταγραφές, μπορεί και 30 του μήνα να γίνει. Παράδειγμα λέω τώρα εγώ. Αλλά έχω το feedback ότι υπάρχει μια ενεργοποίηση. Πήγε πίσω το θέμα του Μπρούνο για το λόγο του τελικού. Θα πρέπει να παίξει το Σάββατο ο Μπρούνο, γιατί δεν έχει και πολλές επιλογές ο Ολυμπιακός. Ο Μπρούνο. Με βάση αυτούς που έφυγαν. Καλός παίκτης. Καλός παίκτης είναι. Αυτός προσπαθεί βέβαια να μείνει στον Ολυμπιακό. Είναι κάπου στη μέση. Η αλήθεια, ο Ολυμπιακός του πρότεινε να πάει ιδανικό στον Ατρόμητο. Δεν δέχτηκε να πάει ιδανικό στον Ατρόμητο. Του είπε ότι αν θέλετε να μείνει με στην ομάδα, θα με αφήσετε ελεύθερο. Αν μείνει ελεύθερος λοιπόν την άλλη Δευτέρα, 14 του μήνα με το καλό ο Μπρούνο, νομίζω ότι ο Άρης είναι το φαβορί για να τον αποκτήσει ως ελεύθερο. Ο Άρης είναι το αφεντικό, Χρήστε. Ο Άρης είναι το αφεντικό. Ναι, γι' αυτό είναι και το φαβορί. Επειδή είναι το αφεντικό. Λοιπόν, αυτή είναι η διαμορφωθήσα κατάσταση όσον αφορά τα μεταγραφικά. Μάλιστα. Και πάντα υπάρχει και ένα στόπερ στο κάδρο. Πόσο ακόμη θα πάρετε, ρε φίλε, 17 άτομα. 3-4. Δηλαδή η περσινή ομάδα ήταν όλοι άσχετοι. Όχι, αλλά έφυγαν αρκετοί παίκτες από τον Άρη πέρσι. Γιατί? Γιατί. Η γάτα είχε ανευτεί. Γιατί η εισήγηση και του Ένιν και του Χαριστέα κτλ. Ήταν να υπάρξει μια ανανέωση τη ομάδα σε κάποια δεδομένα. Και επίσης θα σου πω το εξής. Ο Άρης είναι μια ομάδα που δίνει αξία στον ποδοσφαιριστή όταν έρχεται. Δηλαδή ήρθε ο Βέλεφ με 100.000 συμβόλαιο. 120. Ναι. Και πήρε τώρα τον Παναθηναϊκό 300 το χρόνο για 3 χρόνια 900. Μετά από 1-2 χρόνια, ο Άρης στο παρελθόν. Μάλιστα. Είχε πληγωθεί από αυτή τη μετάβαση λήξη συμβολέου ενός καλού παίκτη και ανανέωση του συμβολέου του. Δηλαδή, είχε συμβόλαιο κόκκι 250.000 τον πρώτο και τον δεύτερο χρόνο και τον τρίτο πήγε στα 800 συνεφορία. Είχε 80.000 ο Νάτσο Γκαρσία τον πρώτο χρόνο συμβολέο. Ο Νάτσο. Πήγε στα 150 το δεύτερο χρόνο και στον τρίτο πήγε 450. Ο Χαβίτο ήρθε με 120.000 και ζητούσε για να ανανεώσει 300.000. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Άρης τότε έκανε ένα τεράστιο λάθος. Καλούς ποδοσφαιριστές που είχε στη δύναμή του και πουλούσαν σε εισαγωγικά, έπρεπε να τους πουλήσει στο κατάλληλο timing. Δεν το επεδίωκε ποτέ, με αποτέλεσμα να φτάνει το τέλος του συμβολέου τους και είτε για να μείνουν αξίωναν διπλάσια και τριπλάσια χρήματα, είτε πήγαινε σε μια άλλη ομάδα. Και ο Άρης έχανε χωρίς να πάρει ευρώ. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, θα πρέπει και ο Άρης και όλες οι ομάδες, αλλά ειδικά ο Άρης που δεν έχει το Μαρινάκι ή το Σαββίδι από πίσω,
θα πρέπει να πουλάει στο κατάλληλο timing. Για να μην του φεύγουν οι παίκτες ελεύθεροι. Παράδειγμα, το Φετφατζίδη, αν δεν τον πουλήσει τώρα ή το Γενάρη, θα πρέπει να του επεκτείνει το συμβόλαιο. Σωστό. Το ζήτημα είναι πώς να δελεάσεις εσύ έναν ποδοσφαιριστή που είναι εδώ 2 χρόνια, παίρνει κάποια χρήματα πολύ καλά για τα δεδομένα του Άρη, αλλά και ταβάνι ταυτόχρονα. Τα 300 και τα 350 είναι ήδη πάνω από το ταβάνι του Άρη. Για έναν ποδοσφαιριστή. Όταν θα έχει φτάσει να έχει 2-3 τέτοιους, δεν μπορεί να πάρει άλλους. Άρα ή πρέπει να τον πείσεις να το επεκτείνει και κυρίως όσο και αν δεν αρέσει αυτό στον κόσμο, οι ομάδες ξέρετε πως πείθουν τους ποδοσφαιριστές, εξασφαλίζοντάς τους ένα καλό επόμενο συμβόλαιο μέσω πώλησης. Δηλαδή τι πιστεύετε εσείς, ότι στον Ολυμπιακό που έρχονται όσοι έρχονται με τα χρήματα που έρχονται, στην κουβέντα που κάνει ο μάνατζέρ τους δεν είναι και το έλα να παίξεις Champions League να σε δώσω με 10 εκατομμύρια στην Dortmund. Ότι θα σε δουν και θα ανοίξουν οι αγορές και τα λοιπά. Οι αγορές. Λοιπόν, ο Άρης λοιπόν πρέπει να μάθει να ζει με αυτό και θα πρέπει να πουλάει στο σωστό timing. Όσο και αν αυτό δεν αρέσει τον κόσμο. Γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος επιβίωσης. Γιατί βλέπετε ότι ακόμα και στον ΠΑΟΚ που ήρθε ο Λεφτάς και έχει βάλει 100 εκατομμύρια και εδώ και 3-4-5 χρόνια πανηγύριζαν Ιβάν έχω και δεν καταλαβαίνω τίποτα και τα λοιπά. Τι έγινε? Τι έγινε? Ήρθε το Financial Fair Play. Το Γενάρη δεν έγινε ούτε μία μεταγραφή. Μπλόκαρε το σύστημα. Και τώρα για να γίνει μεταγραφή, πουλάω το Λιμιό, πουλάω τον έναν, έπρεπε να μπω στους ομίλους του Europa League. Δηλαδή εξαρτήθηκα από την αγωνιστική επιτυχία. Γιατί αν δεν την είχα την αγωνιστική επιτυχία, γιώκο τσόκο τώρα. Μισό λεπτό. Πάμε λίγο πάλι από την αρχή. Το Financial Fair Play τι ορίζει δηλαδή, τι λέει ότι... Ορίζει τα χρήματα, ναι, που μπορεί να βάλει ο επενδυτής. Μάλιστα. Ότι δεν πρέπει να τα βάζει όλα τα αφεντικό σου. Πρέπει να είναι με κάποιες, ναι, με κάποιες κλίμακες. Πρέπει να είναι. Από τα έσοδά σου. Άρα ο ΠΑΟΚ δεν έχει έσοδα, μας λέει. Με βάση τα έξοδά του, όχι. Όταν έχει χρειαστεί να βάλει 100 εκατομμύρια ευρώ ο μεγαλομέτοχος, πάει, ναι, να πει ότι είχες μείον 100 εκατομμύρια έσοδα. Α, όλα αυτά τα χρόνια. Και όλα αυτά εισιτήρια, τηλεοπτικά κτλ. Κάτσε ρε φίλε, όταν δίνει 5 εκατομμύρια για να πάρει το Ζαμπά, ελληνική ομάδα είναι. Όταν δίνει 1,3 συμβόλαιο στο Χατσερίδη και 1,5 στο Βέρμπλουμ και 1,200 στο Στοχ, τι εισιτήρια να κάνει στην Ελλάδα? Σε κάθε αγώνα γεμάτος είναι. Ρε αγόρι μου, σε κάθε αγώνα γεμάτος είναι μια προσέγγιση που εσύ δεν θα πρέπει να την κάνεις. Και εσύ στο Ιβανόφιο σε κάθε αγώνα γεμάτος είσαι. Ναι, και έχεις 2.000 εισιτήρια. Με 300 μου λίγο εισιτήρια. Ακριβώς. Πες μου λίγο λοιπόν πόσα έσοδα έχεις. Ελάχιστα. Γιατί και εγώ, αυτό, εγώ το ξέρω. Ούτε καν. Εγώ, αν πω στον κόσμο πόσα χρήματα πήρε ο Άρης από το Άρης Ατλέτικο, ναι, που είχε 23.000 κόσμο και γινόταν χαμόγελο, ναι, 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 και λέγανε καλά, ρε, τόσα εισιτήρια. Αν πω πόσα λεφτά μείνανε. Μείνανε, ναι, ελάχιστα. Στα ταμεία. Τίποτα. Θα λένε ψεύτες, φάγατε τα λεφτά τα και πήγατε. Για... Αυτή είναι η αίσθηση που υπάρχει στον κόσμο. Καλά, ο κόσμος βλέπει γεμάτο γήπεδο και λέει: Δρακόπουλε, έχεις 13 sold out. Έχεις 13 sold out, ναι, 13 και τα λοιπά, με 200 εισιτήρια των 10 ευρώ. Έτσι. Ούτε το σύμβολο του Σούλερ δεν πλήρωσες. Έτσι, έτσι, έτσι. Ναι, εμείς λοιπόν πρέπει να τον ενημερώνουμε τον κόσμο να έχει τη σωστή. Θα υπάρχουν αυτοί που θα λαϊκίσουν οτιδήποτε, θα υπάρχουν. Αλλά πρέπει ο κόσμος να έχει τη σωστή εντύπωση για το τι ακριβώς συμβαίνει στις ομάδες. Λοιπόν. Πάμε στο break. Να πούμε ότι, ναι, και νορβηγικά μέσα γράφουν ότι ολοκληρώθηκε η συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Viking για τη μεταγραφή του Άντρια Νίλσεν Περέιρα. Περέιρα. Άντρια Νίλσεν Περέιρα. Έχει διπλή. Σφύρα τη λήξη να φύγουμε. Έχει διπλή τέτοια. Λοιπόν. Και ότι αναφέρεται ότι η Viking και ο ΠΑΟΚ συμφώνησαν απόλυτα στους όρους της μεταγραφής και ο Άντρια Νίλσεν Περέιρα θα ταξιδέψει αυτή την εβδομάδα για την Ελλάδα. Καλή επιτυχία. Ωραία. Πάμε στο break. Και επιστρέφουμε. Κώστα. Όχι ρε Χρυσανθέ, είναι δυνατόν? 7 παιδιά έχεις. Και δεν ξέρεις όταν ανοίγουν τα σχολεία? Αφού δεν ανοίξανε, Κώστα, πώς έχει κρούσματα κορονοϊού στα σχολεία? Λοιπόν, έχουμε μια γραπτή δήλωση του Λάκη Παπαϊωάννου μετά τις δηλώσεις του Προέδρου της ΚΑΕΡΑ Κλείστου Θεόδωρου Δρακόπουλου. Ο Λάκης Παπαϊωάννου τονίζει ότι διευκρινίζω πως ουδέποτε συναντήθηκα ή τηλεφωνήθηκα με τον κύριο Δρακόπουλο ή με τον προπονητή της ομάδας και ουδέποτε ανταλλάξαμε απόψεις για να προκύψει κάποια διαφορά φιλοσοφίας. Σε ό,τι αφορά τον τίτλο του τεχνικού διευθυντή και τεχνικού συμβούλου της ομάδας, το πληροφορήθηκα και εγώ όπως και ο κόσμος από τα ΜΜΕ και τα site της ομάδας. Καθότι ακόμη δεν έχει συσταθεί το δουσού
που να δίνει αρμοδιότητες. Ασφαλώς και δικαιούται αλλά και υποχρεούται να επιλέξει ο ίδιος συνεργάτες του, μιας και αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη χρηματοδότηση της ομάδας, επομένως και την ευθύνη. Με εκτίμηση, Λάκης Παπαϊωάννου. Άρα έφαγε ένα χρέωμα ο Λάκης δηλαδή. Όχι, Χρυσανθέ. Μάλλον δίνει, ξεμπροστιάζει αυτή τη στιγμή, χωρίς να το θέλει, με τη δήλωσή του αυτή, την καφενειακή κατάσταση που επικρατεί στο project αυτό. Λέει ότι πληροφορήθηκε ότι θα είναι τεχνικός διευθυντής και τεχνικός σύμβουλος από τα ΜΜΕ. Θα είναι. Προφανώς θα είναι. Μάλλον θα ήταν. Γιατί πλέον η Επιτροπή Επανεκκίνησης, όπως αυτό ονομάστηκε, αποχώρησε. Και λέει, δεν μίλησα με τον κύριο Δρακόπουλο για να έχουμε διαφορά φιλοσοφίας. Προφανώς, Λάκη, ο πρόεδρος δεν το είπε εννοώντας την διαφορά φιλοσοφίας επί του αγωνιστικού ή επί του ποδοσφαίρου. Έτσι. Την πρακτική και την οτροπία προφανώς εννοούσε, χωρίς να θέλω να κάνω το ψυχογράφημά του. Και ασφαλώς και δικαιούται αλλά και υποχρεώται να επιλέξει ο ίδιος συνεργάτες του, μιας και αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη χρηματοδότηση της ομάδας, επομένως και την ευθύνη. Σαν να λέω ένα αποτύχει, θα φταίει ο Δρακόπουλος. Παιδιά, δεν είναι τα πράγματα κάπως έτσι. Δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά και τόσο απλοϊκά βαλμένα στον Ηρακλή τον ταλαιπωρημένο. Ας μην τον ταλαιπωρούμε περισσότερο. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τον έτερο Ηρακλή, τον μπασκετικό, σε λίγο ξεκινάει το φιλικό του στο Περιστέρι με την ομώνυμη ομάδα, η οποία και φέτος είναι πολύ δυνατή και νομίζω ότι είναι και δυνατότερη από πέρσι. Θα είναι σίγουρα ένα πολύ καλό τεστ για την ομάδα του Βαγγέλης Γιάγκου. Να πούμε ότι ο Ηρακλής χθες έχασε στο τέλος από τον Ολυμπιακό 88-75, ήταν όμως πάρα πολύ καλός και ας μου επιτρέψετε την υπερβολή, το πάρα πολύ δηλαδή καλός. Μια που μίλησα και με ανθρώπους του Ολυμπιακού και με ανθρώπους που είδαν το μάτς και μας είπαν πραγματικά ότι ο Ηρακλής ήταν εξαιρετικός, και μάλιστα έχω και την πληροφορία ότι ο coach Μπαρτζόκας έστειλε και μήνυμα από το κινητό μετά το βράδυ στους ανθρώπους του Ηρακλή, τους ευχαρίστησε για το δυνατό φιλικό που έτσι βοήθησε την ομάδα του να βελτιωθεί, και τους είπε ότι έχετε μια εξαιρετική ομάδα, μπράβο και τα λοιπά. Το μήνυμα του Μπαρτζόκα. Άμα αυτό γινόταν βέβαια σε κάποιο αθηναϊκό φιλικό, θα γινόταν τώρα θέμα, αλλά να ορίστε, σας το λέω. Για να δούμε, θα γίνει. Για να δούμε, θα γίνει. Για να δούμε, θα γίνει. Λοιπόν, αυτά και για τον μπασκετικό, για τον ποδοσφαιρικό. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση μετά και την αποχώρηση της Επιτροπής Επανεκκίνησης και φυσικά και αυτό με τις συνεχείς δηλώσεις και τις δημόσιες τοποθετήσεις. Για μένα είναι πέρα για πέρα λάθος. Ο Ηρακλής έχει θεσμικά όργανα. Θα πρέπει να αποφασίσει εν όλο με ωμέγα και εν συνόλο με ωμέγα το τι μελγενέστε. Δεν έχω καταλάβει ακόμη πώς μια επιτροπή πηγαίνει και μιλάει με διάφορες ομάδες όλο αυτό τον καιρό, όλα αυτά τα χρόνια, για να πάρει αφημί. Και, τι να κάνει και μια επιτροπή, που δεν ασχολείται κανένας άλλος. Τι να κάνει. Να μην πάει. Τι να μην πάει, ρε Κώστα, εντάξει. Να μην πάει, ρε Χρυσανθέ. Να μην πάει. Να μην πάει, ρε Χρυσανθέ. Γιατί στο τέλος θα φάει το χρέωμα. Ναι, αλλά αντί να του πούμε ένα μπράβο που ασχολούνται και να πάει τελευταία... ο Γάμα Σίγμα, ρε φίλε. Αφού δεν πάει. Να πάει. Πώς θα πάει. Να αποφασίσει τι κάνει. Δεν μπορεί. Χρυσανθέ. Ξέρει καλύτερα του Ηρακλή, αλλά δεν γίνεται αυτό το γεγονός. Δεν έπρεπε να επιτραπεί τίποτα αυτή η δραστηριότητα. Σε αυτό ποιο? Λέω. Α, ποιος να επιτραπεί. Δεν λέω ότι φταίνει αυτή. Τι να επιτραπεί, τι εννοεί να επιτραπεί. Δεν έπρεπε να επιτραπεί αυτή η δραστηριότητα. Γιατί. Γιατί βλέπεις τώρα τι γίνεται, να γιατί. Τι να δω, φτάσαμε Σεπτέμβριο και δεν υπάρχει πουθενά ο Ηρακλής. Ωραία, βήτα ψημή, ρε φίλε, αν δεν υπάρχει. Λες εσύ, άλλος δεν θέλει βήτα ψημή. Ποιος είναι ο άλλος που δεν θέλει. Αυτοί που πάνε και μιλάνε. Και τι, εξ ονόματος του δεν θέλω, εγώ θα πάω να μιλάω. Και στον Άριο λέγανε γάμα εθνική. Και εγώ θέλω άλλο εθνική. Άκου λίγο, λέγανε γάμα εθνική για να γλιτώσουμε τα χρέη. Ψηφίσανε γάμα εθνική για να γλιτώσουμε τα χρέη. Πήγε η ομάδα στη γάμα εθνική. Ξεφτυλίστηκε στη γάμα εθνική. Ξεφτυλίστηκε στη Β' Εθνική για να γλιτώσουμε τα χρέη και έλεγε τουλάχιστον να γλιτώσουμε τα χρέη. Και ήρθε και πληρώνει τα χρέη πάλι. Επειδή το αποφάσισα και δεν τα πληρώνει τώρα αυτή που αποφάσισα, γάμα εθνική. Είπαμε ότι θα πρέπει να μπει εξ αρχής μια μονοκοντιλιά να πούν αυτό. Πάμε να πάρουμε ένα άλλο φημί. Όλοι μαζί στρατευμένοι. Και μην μαλώνετε κτλ. Όλοι μαζί δεν υπάρχει. Να υπάρξει.
Καλά, εντάξει. Άμα δεν υπάρχει. Καλά. Και η Ελλάδα ενωμένη. Άξιο τη μοίρα μα. Και η Ελλάδα ενωμένη να πολεμήσουμε του Τούρκου και βγαίνουν οι άλλοι και λένε ότι λένε οι Τούρκοι. Τι μου λε τώρα, επειδή είναι αντιπολίτευση. Και όταν ήταν η άλλη αντιπολίτευση, κάναν το ίδιο πράγμα. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Είναι και μια ιδεολογία που έχουν κάποιοι και μια ιδεολογία που έχουν άλλοι. Μια ιδεολογία. Κάποιοι πιστεύουν ότι δεν πρέπει να υπάρχουν σύνορα, ας πούμε. Ναι, ωραία, εντάξει. Γενικά. Α, δεν πρέπει να όχι μόνο σύνορα. Στη θάλασσα, όπως είπε ο Αλέξης. Ναι. Γενικά. Δεν πρέπει να υπάρχουν σύνορα. Πρέπει να υπάρχουν σύνορα, λένε. Ή ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Που είναι όλοι οι άνθρωποι ίσοι. Αλλά προφανώς και στις κοινωνίες και έτσι όπως έχουν αναπτυχθεί τα πράγματα. Προφανώς και υπάρχουν και κάποιοι διαχωρισμοί, φιλετικοί, θρησκευτικοί. Και η ισότητα που κάποιοι βαφκαλίζονται, Κώστα, ναι, ναι. Είναι δείγμα ανισότητας όμως. Διότι όταν δεν είναι, η ίδια η προσφορά, μην το γενικεύεις. Δηλαδή, να σου πω κάτι, αν εγώ δουλεύω 10 ώρες και εσύ δουλεύεις 2 ώρες και λέει ο άλλος ισότητα, θα παίρνουν από 1000 ευρώ. Άμα ένας δουλεύει 2 και άλλος 10 και παίρνουν και οι 2 από 1000 ευρώ, αυτό δεν είναι ισότητα πάλι, Κώστα. Έχουμε χάσει λίγο την έννοια της ισότητας, της ισονομίας κτλ. Δεν είναι το ίδιο. Απέναντι στο. Τώρα έδωσες ένα πολύ ειδικό παράδειγμα. Εντάξει. Η ισότητα εννοεί ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα στην εργασία. Πρώτον. Τώρα, το πώς ορίζεται αυτή η εργασία και από ποιον ορίζεται. Αυτό ακριβώς είναι. Γιατί κάποιος μπορεί να πει, γιατί να υπάρχουν εργοδότες. Ο φυσικός πλούτος να μοιράζεται ίσα σε όλους. Στην καπιταλιστική κοινωνία που ζούμε, να μην υπάρχει αυτό, λέμε. Τέτοιο... Αυτό λέει αυτή η ιδεολογία. Ωραία. Δεν λέω ότι είναι σωστό. Η ιδεολογία λέει να παίρνει 7,5 χιλιάρικα αυτό που έχει την συγκεκριμένη ιδεολογία ή να έχει ο άλλος 152 ακίνητα. Τώρα πάμε σε, σε παράτερες απολύσεις. Εκεί που μας συμφέρει είμαστε καπιταλιστές και εκεί που μας συμφέρει είμαστε κομμουνιστές. Που δεν είναι και κομμουνιστές αυτοί. Οι κανονικοί κομμουνιστές είναι κομμουνιστές. Ότι ο φυσικός πλούτος της γης και του πλανήτη, τον οποίο όλοι οι άνθρωποι πρέπει να μοιραζόμαστε ίσα, πρέπει να μοιράζεται ίσα ο πλούτος στο λαό. Αλλά ο Ερντογάν λέει ότι είναι δικά μας. Όλα. Ναι, αλλά ο κομμουνισμός τότε έλεγε ότι όλα πηγαίνουν υπέρ του κράτους. Η περιουσία για να τα μοιράζει στο λαό. Μάλιστα. Δηλαδή τα έπαιρνε η κεντρική εξουσία. Έτρωγε τα 100. Πεινούσαν αυτοί μοίραζε τα 10. Ψωμολυσούσαν και τα λοιπά. Τέλος πάντων, έτσι ήταν το σύστημα. Όλα πηγαίνουν υπέρ του κράτους. Γι' αυτό και τώρα ακόμη δίνουν το μισθό τους υπέρ του κόμματος κτλ. Και το κράτος φροντίζει, πρέπει να έχει όλα τα ηχέγγυα για να φροντίσει τους πολίτες. Αυτή είναι η ιδεολογία. Πολύ χοντρικά, έτσι. Πάρα πολύ χοντρικά. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Μόνο άρα που, δεν υπάρχουν σύνορα. Μόνο που η μισή από αυτούς, Κώστα, είναι πρώην υπουργοί της κυβέρνησης που έβαζε σύνορα. Άλλο αυτό. Εγώ δεν μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ, σου λέω για την ιδεολογία. Ναι. Τώρα κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ την έχουν ακόμα στην ιδεολογία. Η κυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ ήταν. Αυτή την ιδεολογία δεν την είχαν οι ΑΝΕΛ. Που ένας κυκλοφορούσε. Τα στρέμματα. Που ένας κυκλοφορούσε με στρατιωτικό μπουφάν και οι άλλοι λέγανε δεν υπάρχουν σύνορα. Εντάξει, και έμπαινε στα ελικόπτερα. Ναι. Α, ωραία. Και ήταν απολυτικ, ας πούμε, κανονικά, αλλά κάνανε συνασπισμού για να έχουν κυβέρνηση. Έγινε. Μια εσύ, τα απαντάς μόνος σου. Εγώ, Χρυσά, θα απαντάω για όλους και για όλα, δεν είναι. Μασάω για κανέναν και για τίποτα. Άστε. Λέω και τις δύο απόψεις. Για τον Ηρακλή μόνο πάντα. Θα μασάς λίγο. Για τον Ηρακλή, ο Ηρακλής θα μασάει από μόνος του. Όταν ο Ηρακλής αποφασίσει να γίνει σύλλογος, τότε θα τα ξαναπούμε. Μάστε. Τώρα τι έχεις, γάμα σίγμα, αλφα σίγμα. Γάμα σίγμα και αλφα σίγμα. Γάμα σίγμα. Μα αυτή τώρα τι είναι, τι θα είσαι, Ηρακλής Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Τώρα είναι Ηρακλής Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ. ΚΑΕ Ηρακλής. ΚΑΕ Ηρακλής πόσο. Γάμα σίγμα 2017. 17. Μάλιστα. Στο βόλεϊ. Αλφα σίγμα 2015 νομίζω. Στο ένα είσαι αλφα σίγμα 15. Στο άλλο είσαι ΚΑΕ 17. Στο ποδόσφαιρο είσαι Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Α, το μίλησε τον Ηρακλή. Όλοι έτσι είναι. Στο στίβο. Γάμα σίγμα Ηρακλής. Είναι στο στίβο. Άρα είναι άλλο ο Αλφα Σίγμα, άλλο ο Γάμα Σίγμα. Το μπάσκετ, ο στίβος και μερικά τμήματα ακόμη είναι τα μοναδικά που ακόμη παραμένουν στο Γάμα Σίγμα. Στο Γάμα Σίγμα, το γυμναστικό σύλλογο, τον παραδοσιακό το μπάσκετ, που μάθαμε. Το μπάσκετ είναι μπολιασμένο στο Γάμα Σίγμα. Η μάνα είναι ο Γάμα Σίγμα original. Ο Αλφα Σίγμα τι είναι, ο καινούριος. Ο Αλφα Σίγμα είναι ένα σύλλογος που έχει γίνει. Να. Αυτός που έγινε πριν μια εβδομάδα στο πρωτοδικείο εδώ πέρα, τι ήτανε. Για το ποδόσφαιρο. Άλλος. Που θα πατήσει ο Ηρακλής Αμπελοκήπων όταν πάει στη Β' Εθνική θα είναι ο Ηρακλής 2021. Ηρακλάρασα. Οι αξίες δεν αλλάζουν από τα ονόματα. Οι αρχές δεν αλλάζουν από τα ονόματα. Η ιστορία δεν αλλάζει. Και οι αρχαίοι Έλληνες. Η ιστορία δεν αλλάζει από τα ονόματα. Πας μη Έλλην βάρβαρος. Και όποιος κατέχει την ελληνική παιδεία είναι Έλληνας. Μάλιστα. Χρύσανθε. Ναι.
Λοιπόν, άρα όποιος κατέχει την ηρακλειδίστικη παιδεία είναι Ηρακλής. Τώρα, αν λέγεται Ηρακλής έτσι, Ηρακλής αλλιώς. Ηρακλής έδεσας. Όλοι ξέρουμε ότι είναι Ηρακλής. Τέλος. Και ο Άρης λέγεται αλλιώς στο μπάσκετ. Και ο ΠΑΟΚ λέγεται αλλιώς στο μπάσκετ. Αλλιώς λέγεται στο βόλεϊ. Ο Άρης όλα αυτά τα χρόνια δεν πήγε να πάρει αφημί άλλη ομάδα. Άλλαξε το δικό του φορολογικό μητρό γιατί έγινε καθάριση. Άλλαξε γιατί το αφημί του, φίλε. Ναι, άλλο, δεν έγινε Πόντιος. Δεν πήγε να γίνει Αεποντίον Κατερίνης. Εγώ λέω για το όνομα. Να είναι στη ΦΑΕ. Εγώ λέω για το όνομα. Αυτή τη στιγμή λέγεται Άρης ΚΑΕ 2014. Κατερίνης, όχι Πιερίας. Άρης. Ωραία η Κατερίνη. Ναι. Η Κατερίνη και η Κατερίνα. Και η Κατερίνα. Λοιπόν, οι Κατερίνες. Ποια λοιπόν. Κατερίνα. Ρε Χρήσαθε, υπάρχουν 1 εκατομμύριο Κατερίνες τώρα, μην κολλάς. Όχι τη γυναίκα σου, Ρε Χρήσαθε. Εγώ είπα ωραία η γυναίκα μου. Εντάξει. Πες εσύ. Εσύ μια άλλη Κατερίνα. Λοιπόν. Μόνο μία. Λοιπόν. Να σε πω. Λοιπόν. Λοιπόν τελειώσαμε. Σαν και 57. Σήμερα, σαν σήμερα. Ο Γκάλης. Το είπα στο ξεκίνημα, το είπα. Βέβαια. Χόμπο Αθόλθ. Νίκο, μια ευχή για το Πάσχα. Όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι. Όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι θέλουν να σε ακούσουν. Χόμπο Αθόλθ. Χόμπο Αθόλθ. Ναι, άκουγε στο Ζαγόρα. Που βγήκε ο φίλος μου ο καθηγητής και είπε ότι δεν υψώθηκε, λέει, η σημαία του Άρη στο Hall of Fame. Ναι. Το έχω τη φωτογραφία, άμα θέλει. Γιατί, η ελληνική σημαία και του Άρη υψώθηκε. Ήταν εκεί και το είδε. Όχι, ρε φίλε, για να μην λένε ότι ο Άρης πήγε στο Hall of Fame ή ΦΑΕ. Ήθελα να το πάνε ότι ένας αθλητής εθνικής. Κρυάδες. Οι ΠΑΟΞΙΣ έτσι λένε το μεταξύ. Ένας αθλητής εθνικής Ελλάδος. Που έπεσε ο Γκάλης. Εθνική Ελλάδος. Στον Παναθηναϊκό. Και μετά στο Παναθηναϊκό. Στο Σίτο Χολ. Λοιπόν. Αύριο πάλι ραντεβού. Έχουμε κάτι που δεν είπαμε. Ό,τι δεν είπαμε για τον Άρη θα τα πούμε στις 5. Θα τα πούμε στις 5. Και φυσικά ό,τι δεν είπαμε για τον ΠΑΟΚ θα το ακούσουμε στο ΠΑΟΚ 24 και οτιδήποτε άλλο αθλητικό εννοείται θα το ακούσετε. Είπαμε για το φιλικό του Ηρακλή, ξεκινάει σε λίγο. 2 κρούσματα θετικά στην Μπέτις, ακυρώθηκε το παιχνίδι με τη Μάλαγα. Μπάσκετ είναι αυτό. Έτσι, τι θα γίνει και τώρα με αυτό. Φέρνει ξανά στην Ελλάδα το Δημήτρη Κωνσταντινίδη η Ξάνθη. Δεν ισχύει. Χρύσανθε. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει, λέει ο Χρυσόφος. Να μην κάνετε copy-paste, παιδιά. Να μην κάνετε το λέω copy-paste. Στον νεαρό συνάδελφο. Αυτό είναι αλήθεια. Ο οποίος χωρίς να ακολουθεί τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη στο Instagram. Ναι, ναι. Πήρε το copy-paste από μια εφημερίδα εδώ της Θεσσαλονίκης, χθεσινό μάλιστα θέμα. Μάλιστα. Και το έβαλε σήμερα ως δεδομένο κιόλας. Δηλαδή άλλαξε το και λίγο. Είναι ακριβώς το ίδιο το κείμενο. Άλλαξε το και λίγο το κείμενο. Και δεν είδε προφανώς ότι ο Κωνσταντίνης έχει κάνει ανάρτηση με το δημοσίευμα το χθεσινό. Και το διαψεύδει. Και γράφει με στο Instagram, παιδιά, μη γράφετε ότι να είναι, δεν πάω στην Ξάνθη. Πω, έκλεισε την Ξάνθη. Και γράφουν έκλεισε την Ξάνθη. Κωνσταντινίδη, παιχτάρα. Κάτσε να τον πω τον κόλ καλή να τους μαζέψει. Άιντε, γιατί εκνευρίζομαι. Τι σε νοιάζει. Τι σε νοιάζει, εντάξει. Είναι φίλος μου, Σταύρος. Α, εγώ νόμιζα Κωνσταντινίδης. Κωνσταντινίδης. Ο παίκτης. Δεν μπορώ να, ο Δημήτρης. Δεν μπορώ να το θεωρήσω φίλο μου το παιδί. 2-3 φορές έχουμε συναντηθεί και αυτό στην προετοιμασία της ομάδας. Δεν έρχεται ακόμη ο Λεωνίδης για τον Ηρακλή. Δεν ήρθε τη Δευτέρα και ούτε αναμένεται να έρθει ο Λεωνίδης. Ο Ντένις. Πού είναι αυτός. Θα έρθει, ρε. Καλά, πριν φύγω διακοπές έλεγε εγώ με τη Δευτέρα. Θα έρθει. Ο οποίος έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για το σύλλογο και την ομάδα βόλεϊ. Μαγνήτη έχει. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ανυπόστατη ήταν, διαβάζω από το SDNA, ανυπόστατη ήταν τελικά η πληροφορία που είχε διαρρεύσει και διακινήθηκε από πολλούς ότι ο ομογενής επιχειρηματίας Διονύσης Λεωνίδης επρόκειτο να ταξιδέψει από τη Ρωσία στην Ελλάδα τη Δευτέρα. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Hurricane Team Family αναμένεται με μεγάλη προσμονή από το φιλαθλοκοινό, όντως, ώστε να δρομολογήσει τη συμμετοχή του στα δρόμενα. Πάρα πολύ ωραία. Μιλάμε για μια εταιρεία που τη λένε Τυφώνα. Τυφώνα. Εκεί που έπαιζε. Τυφώνας! Εκεί που έπαιζε. Τυφώνας! Ωστόσο, Τυφώνας! Η άφηξή του δεν θα πρέπει να προσδοκάται εντός εβδομάδας. Σίγουρα πάντως, λένε οι συνάδελφοι, σίγουρα, παιδιά, σίγουρα στη ζωή σίγουρο μόνο ένα είναι, δεν θέλω να πω ποιο. Ναι. Μόνο ένα είναι στη ζωή σίγουρο. Λοιπόν, σίγουρα πάντως, λοιπόν, λένε, ο Λεωνίδης θα προσγειωθεί στο Μακεδονία εντός του Σεπτεμβρίου. Α. Ωραία. Εντάξει. Ίσως και το έντος του Οκτωβρίου. Το σίγουρα εμένα δεν μου άρεσε. Τώρα επειδή το λέω ο ίδιος ότι θα έρθω και τα λοιπά. Θα έρθω σίγουρα μέσα στο Σεπτέμβριο. Που θα ερχόμουν σίγουρα μέσα στον Αύγουστο. Που είχα πει ότι θα έρθω σίγουρα μέσα στον Ιούλιο. Ξεκίνησε το φιλικό στο Περιστέρι 2-5. Το σκορ στο δεύτερο λεπτό. Διπλό. Να ρωτήσω κάτι την επόμενη εκπομπή. Όταν μιλούν οι εκπομποί. Επειδή μιλάμε για φίξη από Ρωσία και θέλω να μου απαντήσει ο Κωστής. Είχε πει ότι χθες θα είναι εδώ ο Ιβάν. Είχε πει ότι χθες θα είναι εδώ ο Ιβάν.
Εγώ λέω ότι δεν μπορεί να έρθει ο Ιβάν. Έρε Χρήσταθε και εσύ πια. Και επιβεβαιώνομαι. Αφού ακόμη έχει κονοροϊό. Τρεις μήνες τώρα. Κονοροϊό έχει Χρήσταθε. Δεν μπορούν να μπουν εύκολα. Α, ο Ιβάν είμαι φίλε. Παίρνω το αεροπλάνο μου και πάω στη Βουλγαρία. Πάω στη Βουλγαρία και έρχομαι, με τη Μερσέντα. Ναι, βέβαια. Εδώ. Και δίνω και ένα δώρο στα παιδιά. Αλλά... στα σύνορα. Αρχίσαν τα όργανα. Αρχίσαν τα όργανα. Σηκώ απ' τη θέση σου. Γεια σας.